Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Άγγελε, 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 λέ, άγγελε. Άγγελε, άγγελε. Άγγελε. Αυτή τη μουσική βάζει ο Ραγκάτς όταν ξεκινάει. Άγγελε, άγγελε. Είναι αγγελόσκυλο. .955 και ενώ μήνυμα στο 54-340 μπαίνουμε σε full ποδόσφαιρο. Έχουμε τρίτη, τετάρτη Champions League, πέμπτη Europa League με ΠΑΟΚ. Το Παναθηναϊκό που πάει για να μην φάει πεντάρα και τον κάνει ο Άγιαξ τον πισινό κόκκινο. Και ο ΠΑΟΚ πάει για ένα καλό παιχνίδι στη Φιωρεντίνα και αυτός πάει γιατί έχει το πρεστής και τα λοιπά. Δεν ξέρεις, μπορεί να γίνει και καμιά στραβή εκεί πέρα, γίνει κανένα διπλό. Όπως διπλό μπορεί να γίνει και στο ναό, όλα παίζουν. Και ο Ολυμπιακός παίζει στην Καραϊσκάκη με την αντίπαλο για να περάσει στο νοκάουτ παιχνίδι. Σαββατοκύριακο ξεκινάει το πρωτάθλημα. Ξεκινάει μάλλον από την επόμενη αγωνιστική, το κάνα λίγο μπάχαλο. Όχι ότι ας πούμε άξιζε κάτι περισσότερο. Ξεκινάει η Β' Εθνική, η Γ' Εθνική. Έχει θεματάρες να πούμε. Η Β' και η Γ' Εθνική με πληροφορίες θα ξεκινήσει κανονικά. Απλά η Α' θα πάει, λέει, μια αγωνιστική πιο μετά. Έτσι λένε οι προύχοντες του ποδοσφαίρου. Αυτοί αποφασίζουν, αυτοί διατάσσουν. Εμείς εδώ ακολουθάμε να πούμε την όλη κατάσταση. Εμείς τη βγάλαμε το Σαββατοκύριακο με μπάλα. Ιδιαίτερα το Σάββατο ήταν μια πολύ ωραία μέρα για ποδόσφαιρο. Δεν ευχαριστήθηκα το United Arsenal, περίμενα περισσότερα πράγματα. Περίμενα περισσότερα πράγματα από την Arsenal, για να είμαι ειλικρινής, η οποία ήταν χειρότερη από τη Manchester. Ένα ρηχό ποδόσφαιρο, ένα αργό ποδόσφαιρο, ένα πολύ προσεκτικό στυλ από τον Wenger, ο οποίος έκανε, το γύρισε με καλές αλλαγές. Όσοι είναι αρσεναλίστες, για παράδειγμα, εντάξει, έβγαλε το δεξί το μπακ του, βέβαια στο ρίσκο το επάνω, έτσι. Και το Ζιρού τον έβαλε στο ρίσκο το επάνω. Το Σάντζεθ τον πέρασε ψευτοενιάρι εξτρέμ. Έκανε κινήσεις ωραίες, έβγαλε τον Κόκλεν, έβαλε ένα πιο επιθετικό χαφ τον Τζάκα. Τσάκας. Ο Τσάκας. Μπορεί ο Ζιρού να χρειαζόταν να παίξει και από την αρχή, εντάξει, με ψευτοενιάρι το Σάντζεθ ξεκίνησε. Δεν έμεινα ικανοποιημένος, δηλαδή εγώ τώρα που δεν είμαι Arsenal, δεν είμαι Manchester. Εντάξει, τώρα βλέπω ΠΑΟΚ Πλατανιά, βλέπω Πανιόνιος ΠΑΟΚ, βλέπω ΑΕΚ, ξέρω εγώ, Ατρόμητος. Έχω μια απέτηση από τη United και την Arsenal, ιδιαίτερα από την Arsenal, να παίξει τουλάχιστον μια μπάλα. Εντάξει, συμμαζεύτηκε ο Wenger, πήγε πολύ προσεκτικά, έβαλε δύο αμυντικά χαφ τον Ελένη και τον Κόκλεν, τον Ράμσι τον έβαλε, τύπησε έξω αριστερά σαν οχτάρι είναι αυτός. Ο Κινέζος ο Ζήλπης από τον Σάντζες, ο Γουόλκοτ λίγα πράγματα τέλος πάντων. Εντάξει, δεν ήτανε τίποτα το συγκλονιστικό, η United καλύτερη ήτανε. Με τον Ντογμπά να τον περνάει πίσω από το Ράσφορτ ο Μουρίνιο, με τον Ρούνεϊ να μπαίνει σέντερφορ στο 60, να πηγαίνει ο Ράσφορντ δεξιά, αλλά νομίζω ότι το τρίτο σέντερ μπακ θα τον έσωνε αντί να βάλει τον Σάντερλεν στο Μάτα επάνω αλλαγή. Θα μπορούσε ανάμεσα σε Ρόχο και Τζόουνς να βάλει τρίτο στόπερ και να το κλείσει το παιχνίδι. Δεν τα κάνει αυτά, είναι σε δεινή κατάσταση. Είναι δεύτερη κακή χρονιά του, πώς τον λένε, του Μουρίνιο. Εκείνο το μάτς το οποίο ήταν μούρλια για ανάλυση. Και μάλιστα συμφώνησα και με τον Μάτζιο το μεσημέρι μετά την ανάλυση που έκανα. Ατλέτικο Ρεάλ. Το 0-3 με μια πολύ καλή κίνηση να αφήσει τον Μπενζεμά έξω. Ο προπονητής της Ρεάλ έξω. Τον έβαλε εκεί κάπου στο 80. Και να έχει Ρονάλντο Μπέιλ σε 4-4-2 μπασταρδεμένο. Διότι τους ξεκίνησε έτσι τον Μπέιλ αριστερό σέντερφόρ, υποτίθεται Ρονάλντο σέντερφόρ κανονικό. Και έκανε μια κίνηση να βγάλει τον Μπέλη σαν έξω αριστερά να το κάνει 4-3-3 και να χώνεται ο Ίσκο σαν κρυφός από εκεί με πολύ καλό Λούκα Βάσκες, ο οποίος κάνει πολύ καλό παιχνίδι. Εκπληκτικός εκείνος ασχημάντρας ο Μόντριτς στα αμυντικά χαφ και πολύ καλή κίνηση
τη ρισκαδόρικη να παίξει ο Νάτσο αριστερό στόπερ μαζί με τον Βαράν. Καρβαχάλ Μαρσέλο, εντάξει, ήταν πάρα πολύ καλή σαν τετράδα. Και ο Νάβας, ο σωσίας του γιατρού του Ηρακλειδέα, κάτω από την αιστεία φανταστικός, έχει ένα θέμα στην έξοδο, γιατί είναι κάτω από ένα 85, ένα 82 μου φαίνεται είναι. Δεν είναι και στα καλύτερα να είσαι ένα 82 μέσα από τη μικρή περιοχή. Έχει θεματάκια για Ρεάλ Μαδρίτη. Θες ένα πολύ μεγάλο τερματοφύλακα. Όχι ότι ο Νάβας είναι κακός, αλλά στα σωματικά προσόντα υστερεί. Δηλαδή, σήμερα είσαι κάτω από ένα 83-84, κάτω από ένα 85 τερματοφύλακα, θα παίζουν με ένα 92, ένα 90 center four. Ο δεξής ο μπακ μπορεί να είναι πάνω από ένα 80. Καταλαβαίνεις ότι έχουν μεγαλώσει τα ύψη, έχουν ψηλώσει οι άνθρωποι. Δεν είναι σαν και εμάς οι οποίοι μείναμε κοντοί, η γενιά μας. Μετά τα νέα τα παιδιά, η νέα γενιά άρχισε και αναπτύσσεται, πίνει τα γάλατα, τα περίεργα. Ξέρω εγώ ότι τρώνε σκόνες, ιστορίες και ψηλώνουν πάρα πολύ. Ο Ρονάλντο με τον Μπέιλ ήταν όλα τα λεφτά και η κίνηση να παίξουν σε 4-4-2 μπασταρδεμένο. Να βάλει ταχύτητα μεγάλη με 4 γρήγορους και να κόβουν οι δύο, ο Μόντρις και ο Κόβατσιτς. Ο Λαβρέντης Διανέλος της Ρεάλ, ο Ζιντάν έκανε καταπληκτικό παιχνίδι. Αν έπαιζε με τον Μπεζεμά σεντερφόρ και έβγαζε στις άκρες τον Μπέιλ και τον Ρονάλντο, μπορούσανε να τους αντιμετωπίσουν οι ατλετικίστες, πώς τους είπα, οι ατλετικίστες, οι οποίοι δείξανε παγκόσμια ότι είναι μια ομάδα μαχητών, η Ατλέτικο, ότι είναι μια ομάδα πολεμάρχων με τεράστια σωματική και πνευματική υπεροχή στο να δημιουργούν σοβαρότατες θέσεις σε ένα εκπληκτικό 4-4-2, το οποίο χθες δεν λειτουργήσε καλά με Γκρισμάν Τόρες, ποιος έφυγε στο 60 και έπαιξε ένα πιο ελαφρύ κορμί εκεί δίπλα στο Γκρισμάν. Και να πω ότι αν πάρεις το, επειδή είναι πολύ αθλέτικο και ακούνε, αν πάρεις το βιολογικό κομμάτι της αθλέτικο και το φτιάξεις, να πούμε, το πας σε ένα μέτριο επίπεδο, όχι αυτό το σφιχτό να πρεσάρει εκεί, να βγαίνει ο Καράσκο μπροστά στον μπακ, ο Κόκε, ο Σαούλ, ο Κρισμά, να πιέζουν, να πιέζουν, να πιέζουν. Κάποια στιγμή λοιπόν οι πορτοκαλάδες τελειώνουν και κάποια στιγμή δεν μπορείς σε αυτό το στυλ όλο μαχητής να βγαίνεις με pressing στα 35 μέτρα η ομάδα, ο τελευταίος back με τον φόρ να είναι τόσο κοντά και να έχει τόσο πνευματική υπεροχή ώστε να είναι τόσο κοντά οι αποστάσεις, σαν να είναι δεμένοι, ρε παιδί μου, να πηγαίνουν σαν ένα πράγμα ομοιόμορφο είτε σε άμυνα είτε σε επίθεση κτλ. Κάποια στιγμή λοιπόν θα πρέπει να δημιουργήσεις, κάποια στιγμή πρέπει να παίξεις την μπάλα κάτω, κάποια στιγμή μπορεί να σου δώσουν και την κατοχή και εκεί φάνηκε ότι δεν μπορεί να έχει την ποιότητα της Real ή της Barcelona, σε εισαγωγικά Barcelona χθες που είδαμε ήταν για κλάματα. Είδαμε Barcelona Μάλαγα, είδαμε την Barcelona χωρίς Μέση, χωρίς Σουάρες, με Τουράν, Νεϊμάρ, Αλκαρέθ, τριάδα μπροστά, Ντένις Σουάρες, Ραφίνια, Μπούσκετς, Εξάρι. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση από την Barcelona είναι ότι από όντως του Μέση και του Σουάρες, και του Μέση ιδιαίτερα, περιμένεις από αυτή την ομάδα, να σας πω κάτι, από τον Ντουράν και τον Νεϊμάρ και τον Αλκάρ περιμένεις, αλλά περιμένεις με μια ομάδα τύπου Μάλαγα να κάνει πίσω γραμμή καταστάσεις, δηλαδή η τριάδα των Χαφ, ο πλάγιος μπακ από τη μια μεριά, ο πλάγιος μπακ από την άλλη, να κάνουν υπεροχή, να πατήσει περιοχή ο Ραφίνια, να πατήσει ο Ντένις Σουάρες, τίποτα. Και είδα ένα ποδόσφαιρο απαρχιωμένο. Είδα τον Ρομπέρτο και τον Ντινιέ να σεντράρουν για να βρουν το κεφάλι του Αλκαρέθ. Θα αρέσει και βλέπω τον Κίτσιου να κάνει κούρσα και να σημαδεύει το κεφάλι του Κλάους μέσα στην τούμπα σε κλειστή άμυνα ο αντίπαλος. Και από την άλλη μεριά το Λέοβατς να κάνει από το ίδιο από την άλλη πλευρά. Φόρτωμα και ξαναφόρτωμα κτλ. Δηλαδή εδώ αποδεικνύεται ότι και οι πίσω γραμμές στο παραϊκό κομμάτι δεν υπάρχουν. Εγώ δεν σου λέω να είσαι μέση. Εγώ δεν σου λέω να πάρεις 3-4 και να τους φας και να πλασάρεις στην κάτω γωνία. Ούτε να πάρεις Νέιμαρ να γίνεις, ξέρω εγώ, να μιμηθείς στο Μέση. Κατάξει, και ο Νέιμαρ δεν έχει ηγετικές ικανότητες. Αλλά περιμένεις από τα χαφ. Ανταυτού η Μπαρτσελόνα με απογοήτευσε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν είναι παροδικό ή αν είναι συνεχόμενο αυτό το πράγμα. Να φορτώνουν αυτοί. Και επειδή είναι και ψιλοκοντή η Μπαρτσελόνα, να πηγαίνει ο Μασεράνο με τον Πικέ και ιδιαίτερα ο Μασεράνο, να πηδήξει, να κάνει το κεφάλι, ξέρω εγώ,
να γίνει αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, ο ήρωας της πίσω γραμμής. Ούτε αυτό το είχανε. Απογοήτευση πάρα πολύ μεγάλη. Και έτσι όπως πάει το σκηνικό, βλέπω να το παίρνει το πρωτάθλημα ο Λαβρέντης Διανέλος. Ιδιαίτερα και με αυτό το πράγμα που είδα με την Ατλέτικο. Δηλαδή τον Καράσκο χθες που είδα ήταν σαν να βλέπα τον Μπασά στον Ηρακλή. Ένα τέτοιο στυλ. Γιατί? Γιατί πήγαν να δημιουργήσουν. Πήγαν να πλευροκοπήσουν. Πήγαν να παίξουν την μπάλα τους. Δεν μπόρεσαν να το κάνουν. Και επειδή δεν είχαν δυνάμεις να πρεσάρουν ανελέητα, να σφίξουν όπως ο Βόας το ελάφι στη ζούγκλα, όπως ο Πίθωνας. Ξέρω εγώ την αντιλόπη στις μακρινές ξέρω εγώ καταστάσεις του μακρινού ποταμού της Νοτιού Αφρικής, δεν μπορεί να το κάνει. Δηλαδή εντάξει το pressing, κάποια στιγμή το pressing θα τελειώσει, μετά τι θα γίνει? Τελειώσαμε? Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε, δεν μπορούμε να πευροκοπήσουμε, δεν μπορούμε να οργανώσουμε από το κέντρο, δεν μπορούμε να έχουμε την κατοχή? Και όταν άλλος πιέσει, γιατί μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι ήταν πάρα πολύ προσεκτικός ο προπονητής της Ρεάλ, που ήταν αφελέστατος. Έκλεισε τους χώρους και έβαλε δύο γρήγορους φυσέκια, που λέει και ο Αλέφαντος. Φυσέκια, άκου εκφράση φυσέκια. Πάρα πολύ γρήγορους παίκτες μπροστά στα center back και όχι στις πλευρές. Και χρησιμοποίησε σε ύπουλο ρόλο τον Ίσκο. Και είχε και την τύχη να έχει σε δαιμονιώδη μέρα αυτό τον ασχημάντρα. Αυτό τον ασχημάντρα, πώς το λένε, το Μόντριτς. Τελειώνω με τα. Γιατί μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση το Σαββατοκύριακο χωρίς ελληνικό πρωτάθλημα. Είδα και τον σωσία του Κουλιανού, τον προπονητή της Σεβίλης, τον Σαν Πάολη, να χάνει 2-0 και να σκυλιάζει, να αλλάζει συστήματα, το 3-5-2, να το κάνει 4-2-3-1. Βγάζει τον ένα στόπερ, βάζει Βιτόλο μέσα, το κάνει 4-2-3-1. Βγάζει το διαξιό εξτρέμ, βάζει δεύτερο φόλ, το κάνει 4-4-2. Λοιπόν, δηλαδή σου λέει, μου ήρθε το παιχνίδι ανάποδα, ρε φίλε. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ τι πρέπει να κάνω, δηλαδή να το παλέψω. Και αυτά για τους προπονητές τους δικούς μας εδώ πέρα. Και να σας πω και το άλλο. Είδα το πρώτο γκολ της Deportivo που προηγήθηκε. Χωρίς παίκτη στην περιοχή έκανε γκολ. Γιατί έκανε γκολ? Γιατί ο Αντώνε, πώς το λένε αυτόν τον φορ που έχουνε, ο Αντώνε, πήρε κούρσα σαν σέντερ φορ. Έκανε τρίπλα και τελείωσε. Μεγάλη διαδρομή. Που οι φορ, οι περιοχάτοι στα μικρά μέτρα δεν το κάνουν. Ένα τέτοιο δεν μπορεί να βρει ο ΠΑΟΚ για παράδειγμα. Ένα τέτοιον. Ένα Αντώνε. Σαν τη Ντεπορτίβο. Να τον πληρώσει ο Σαββίδης και να πει τον Κλάους κάτσε στον πάγκο. Τι να το δώσει τον Κλάους τώρα. Να το δώσει τον Κλάους, θα τον πάρει η ΑΕΚ λέει. Τον πάρει λέει τον Κλάους, λέει η ΑΕΚ. Ναι, θα δώσει ο Τσιγκουνλεμές ο Μελισανίδης 1 εκατομμύριο και 700-800 χιλιάρικα τον Κλάους για να τον πάρει η ΑΕΚ. Ναι, δεν νομίζω να υπάρχει κάτι τέτοιο στον ορίζοντα. Δηλαδή, βέβαια, στην ΑΕΚ δεν θα φάει βρυσίδι ο Κλάους άμα πάει. Αλλά γιατί να πάει στην ΑΕΚ ο Κλάους, αφού άλλος δεν πληρώνει. Και γιατί να μην μείνει ο ΠΑΟΚ, ο Κλάους στον ΠΑΟΚ δηλαδή, και να πάρουν μια σεντερφορά, άκουσα σήμερα να πάρουν ένα από τη Μίλαν. Ήταν τον πάρουν λέει το καλοκαίρι, λέει, τον πάρουν λέει τώρα. Και ψάχνουν λέει δεκάρι και χαφ από την, πώς τη λένε, από τη Ρωσία λέει. Θα φέρουν, του Σισιακόφ, θα φέρω Σισιακόφ παίκτη. Τα θέλει ο πισινός σου Σαββίδη. Ο πισινός σου τα θέλει. Τα θέλει. Άμα θες να σε φέρει δεκάρι ο Σισιακόφ από τη Ρωσία, επειδή λέει διακόπτεται λέει εκεί το πρωτάθλημα, θα του φέρει λέει ο Σισιακόφ δεκάρι. Τα θέλει ο πισινός σου και δεν σε λυπάμαι. Δεν σε λυπάμαι. Δηλαδή είναι μερικούς που δεν τους λυπάσαι. Τι είπα τον Παπαδόπουλο το Άβελ, τον Απρίλιο, σήκω και φύγε να φύγει σαν ήρωας. Θα μείνω. Να μείνει να κάνει τι. Πάνε να σε ζητάει άλλη ομάδα. Φύγε. Να το παίξει ο ήρωας. Ρε κάτσε, δεν έχουν φράγκο οι άλλοι. Θα μείνω. Θα μείνει, αλλά θα ακούς μπινελίκι. Όχι, θα μείνω. Ρε φύγε να γλιτώσει. Όχι, θα μείνω. Θα μείνει. Τράβα μια προετοιμασία να πούμε. Πάρα πολύ ωραία προετοιμασία. Η χειρότερη ομάδα στη φυσική κατάσταση γιατί είχαν να φάνε κρέας οι παίκτες 3 μήνες. Αγύμναστη, φάει να πούμε τη Τολούκη, φεύγει τελευταίος. Είναι καταστροφή. Είναι καταστροφή. Ρε, φύγε από εκεί πέρα, σε λέει ο άλλος να γλιτώσεις. Πάλι τριγυρίζει εκεί γύρω-γύρω, γύρω από τον Ηρακλή. Ρε, για να γίνεις προπονητής καριέρας, πρέπει να φύγεις από αυτή την πόλη. Ή πρέπει να περιμένεις να πας στον Άρη κτλ. Ή πρέπει να περιμένεις, πρέπει να περιμένεις να αλλάξει η διοίκηση στον Ηρακλή να σε ξαναπάρουν. Σαν χλαμάρες.
σαν γλαμάρες. Σαν να λες, δεν μπορώ να φύγω, δεν κάνω, εδώ είμαι κτλ. Τι να είσαι εδώ. Πάνε, πες την στον Όφη, στον Όμπλια. Πάρ τον Γκέραρ τηλέφωνο. Ο Όμπλιας δεν ξεκίνησε καλά. Η Κρήτη έχει 5.000 στο γεντίκουλε φουλ. Και να μην την ανεβάσεις φέτος, την ανεβάζεις του χρόνου. Έτσι κι αλλιώς λες, εγώ δεν την πήρα την ομάδα. Και τι έγινε, μένω μια χρονιά και ανεβαίνω τη δεύτερη. Για εκεί είσαι. Εκεί να πάρεις τον Γκέραρτ πριν πεθάνει. Ο Γκέραρτ να είναι γερός 1000 χρόνια να ζήσει, 76 χρονών είναι. Με τα bypass. Πιάστον όσο είναι ζωντανός και όρθιος κτλ. Πάνε στην Κρήτη. Πάνε στην Κρήτη εκεί πέρα στο Νόβι. Ωραία περιοχή εκεί πέρα. 5.000 κριτικοί στο γήπεδο. Να ανεβείς εκεί με το Μαχλά, να πούμε, κατηγορία από τη Β' στην Α, αν μπορέσεις, εσύ ο Απόλλωνας. Γιατί λέει ο Άρης, λέει θα ανέβει. Έτσι λένε. Να δούμε τι θα κάνει και ο Άρης. 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Γιάννης Χιλιτίδης, ρύθμιση ήχου. Έχουμε πάρα πολλά ακόμα θέματα να πούμε. Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, όσοι δεν κάνει κούκου το πουλί σας, για ψυχολογικούς, για βιολογικούς λόγους, δεν είναι ντροπή. Οι γυναίκες παθαίνουν τρελά πράγματα. Παθαίνουν αυτά τα, πώς τα λένε, τις τρέλες τους, να πούμε. Τα οργανικά, πώς τα λένε αυτά, τα ορμονικά. Ανεβαίνουν οι ορμόνες απάνω, κατεβαίνουν κάτω. Πότε γελάνε, πότε αυτοκτονούν, πότε κάνουν μουρλές, να πούμε, κτλ. Έχουν τρέλα. Άμα περάσει ηλικία κτλ., χάνονται. Δεν είναι ντροπή δηλαδή να πάρεις, λέει, κανένα βοήθεια να σηκωθεί, να πούμε, το πουλί απάνω όρθιο, όπως σηκωνόταν στα 25. Αεροπλάνο, Boeing αυτά 47. Όταν περνάς, να πούμε, τα χρόνια, από Boeing το πουλί σου και Jumbo Jet, γίνεσαι Dakota, γίνεσαι σε 130 και στο τέλος, να πούμε, γίνεσαι Skoda Fambia 1200 με 75 άλογα. Ναι, αλλά υπάρχει, να πούμε, ο Αβράμογλου. Τι κάνει ο Αβράμογλου? Σου παίρνει το πουλί και στο σηκώνει απάνω μέχρι τον αφαλό και τη διάθεση την ερωτική. Γιατί? Έχει το επιμέντιουμ. Ένα καθαρά φυτικό αφροδισιακό προϊόν. Ένα φυτικό Viagra που προσφέρει τις ίδιες επιδόσεις χωρίς ίχνος φαρμακευτικών ουσιών για προβλήματα στη στιτική λειτουργία ή απλώς καλύτερες επιδόσεις στην ερωτική σου ζωή και χωρίς ρίσκο για την υγεία, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν με διάφορα φαρμακευτικά σκευάσματα. Παίρνετε λοιπόν το επιμέντιουμ. Το βρίσκεται μόνο στον Αβράμογλου, στην πλατεία εμπορίου και στο Γρόλιο το γραφείο δίπλα. Αγίου Μινά και Κατούνη γωνία, και όσοι δεν θέλετε να περπατήσετε γιατί έχει κίνηση και τα λοιπά και δεν ξέρετε να παρκάρετε, τραβάς ένα τηλέφωνο στο 231-0513-094 094 και τακτοποιείτε το θέμα. Τώρα βέβαια υπάρχει και άλλη λύση. Να πάρετε καμιά 25 ρωσίδα και δεν χρειάζεται εκεί επιμέντιουμ. Αλλά εδώ λέμε ότι πρέπει να ικανοποιηθεί, ας πούμε, η κατάσταση σε νορμάλ περιπτώσεις. Αυτά έχω εγώ να πω, το πρώτο μισάωρο της εκπομπής που λέει ο Κόκκινος. Από Ρωσία μαθαίνω θα ψουνίσει, να πούμε, ο ΠΑΟΚ για δεκάρι. Τώρα με τον Πέλκα τι θα κάνει δεν γνωρίζω, ούτε και με νοιάζει. Τι με νοιάζει εμένα, του δόθηκαν ευκαιρίες του Πέλκα, δεν τις τράβηξε. Τώρα μαθαίνω γυμνάζεται, που κι αν είσαι κάτι βάρη, κάτι ταχύτητες, κάτι αυτά. Ήθελε να τη δει τη δουλειά διαφορετικά. Πριν πάμε στο πρώτο διάλειμμα που είναι σε 2 λεπτά, θέλω να πω. Τι, 4 λεπτά. 4 λεπτά. Θέλω να πω για αυτούς που μιλάνε θεωρητικά γιατί αυτή την πόλη ότι πρέπει να είναι αγαπημένη, πρέπει να είναι μονιασμένη, πρέπει να βοηθάει ο ένας τον άλλον, διαβάζει την Αγία Γραφή. Ο Κόκκινος τα λέει αυτά, τις αχλαμάρες. Γιατί όταν έρθει στην πράξη ο Κόκκινος να αποδείξει τα λόγια του, λέει αντίθετα μετά. Τι λέει ο Κόκκινος? Η πόλη! Από η πόλη! Η πόλη, λέει, πρέπει να βοηθάει ο ένας τον άλλον. Δεν πρέπει να μαλώνουμε, πρέπει να είμαστε ενωμένοι, οργανωμένοι, βόρειοελλαδίτες. Και έρχεται ο Καϊούλης, να πούμε, φουκαράς, εκείνος σαν το λείψενο του Αγίου Στυλιανού, να πούμε έτσι, 40 κιλά έχει μείνει αυτή ο Καϊούλης. Πάει που λες, μαζί με τον Παπαθανασάκη και χτυπάνε την πόρτα του Ιβάν Σαββίδη. Μου λένε, κύριε Ιβάν, σώσε μας γιατί δεν έχουμε ψηλή. Δώστε μας κανένα φράγκο, δώστε μας κανένα μπαίχτη, πας και σωθούμε. Και άλλωστε το, δεν το λέω εγώ, το λέω μπέρες εγώ και με επιβεβαιώνει ο κύριος Καγιούλης και καλά κάνει. Λέει ο άνθρωπος ότι και από τον Παναθηναϊκό και από τον Ολυμπιακό και από τον ΠΑΟΚ να πάρουμε παίκτες. Εμείς μικρή ομάδα είμαστε, λεφτά δεν έχουμε, ο κόσμος μας είναι λίγος. Μας κυνηγάνε οι μπάτσοι, μας κυνηγάνε οι παρακρατικοί, μας κυνηγάει η αστυνομία, μας κυνηγάει ο Τσίπρας. Φουσκωτήρε πιο πολύ από τους οπαδούς μας, τους φιλάδρους μας. Τέλος πάντων, μικρή ομάδα είμαστε. Για να σωθούμε, αν πέσουμε τώρα, καθαρίσαμε. Δεν έχει άλλα αφημί, δεν έχει πτωχεύσεις.
θα πάμε να παίζουμε με την Τριανδρία να πούμε και τον Πόμα Λακοπής, γιατί η σωτηρία δεν υπάρχει. Και ρωτώ εγώ τώρα. Οι Αριανοί το αποδέχτηκαν ότι είναι μικρή ομάδα. Γιατί όταν βγαίναν και μιλάγανε και λέγανε και ο Αριανός από την Αθήνα και οι υπόλοιποι, ναι, λέει το δαχτυλίδιο το φυλάω κτλ. Και όταν τους είπαμε ότι κάποια στιγμή ο Ιβάν Σαββίδης θα έχει καλά με τον Καρυπίδη, τον βοήθαγε κτλ. Όχι μόνο το δέχτηκαν, αλλά ντραπήκαν βέβαια να το πούνε και λένε και τι πράγματα είναι αυτά, μας είπατε ΠΑΟΚ ΜΠΕ κτλ. ΠΑΟΚ ΜΠΕ ήσασταν, γιατί με τις παλέτες τον βοηθούσε τον Καρυπίδη ο κύριος Σαββίδης. Αλλά οι Αριανοί το πήρανε αυτό. Απόφαση ότι είμαστε μικρή ομάδα και τον Ολυμπιακό θα κάνουμε και ο Σαββίδης άμα δώσει λεφτά καλοδεχούμενα είναι. Ξέρω εγώ οι Αριανοί, οι οποίοι δεν θέλανε μεγαλοπαράγοντες κτλ. Θέλαν τη λέσχη. Τους έφερε η λέσχη στη ΓΑΜΑ Εθνική, στη χρεοκοπία και στο 1 εκατομμύριο ευρώ στη ΔΕΗ να χρωστάνε. Οι φουκαράδες οι Αριανοί, σου λέει φουκαράδες είμαστε, τι να κάνουμε. Ας έρθει η βοήθεια από τις μεγάλες δυνάμεις, εμείς μικρή ομάδα είμαστε. Χάνουν και από τον Ολυμπιακό σήμερα. Τον Παναθηναϊκό σήμερα στο μπάσκετ. Εντάξει. Χάνουν και δύο ισοπαλίες σανίτες στο ποδόσφαιρο. Και είναι, χάνουν και από τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ μέσα στο μπάλε. Και είναι να τους βαράζουμε, να τους κλαίνε οι ρέγγες και οι τσιπούρες. Εντάξει, και οι σαρδέλες του Θερμαϊκού. Τους Αριανούς. Να τους κλαίνε οι ρέγγες, οι τσιπούρες και οι σαρδέλες του Θερμαϊκού. Ναι. Πάμε διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Τι τρώμε Κωστάκη, λουκανικάκια? Τζουμαγιάς φίλε μου, τζουμαγιάς. Μύθος Κώστα, τα λουκάνικα τζουμαγιάς δεν υπάρχουν. Έχεις απόλυτο δίκιο, δεν υπάρχουν. Δεν κατάλαβες, δεν υπάρχουν. Όλοι κάνουν ψηλά λουκάνικα και τα πουλάνε για τζουμαγιάς. Ναι, για φαρένα. Τι λες τώρα, αυτά τα λουκάνικα δεν υπάρχουν. Γνήσια λουκάνικα τζουμαγιάς Παναγιωτάκη. Από 100% φρέσκα, ντόπια υλικά. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Γεωργίου 12. Γνήσια λουκάνικα τζουμαγιάς Παναγιωτάκη. Νοπά, διαλεχτά και με άρωμα παράδοσης. Τζάμπα ψάχνεις. Επίσημο συνεργείο Hyundai, Skoda, Kia μόνο στην Εσχιάδης Μπαλοδήμος. Πάρε τώρα στο 2310-596-596. Πολλοί σας σερβίρουν ψάρια. Λίγοι γνωρίζουν όμως τα μυστικά τους, όπως την παραδοσιακή ταβέρνα Πορφύρα. Από οικογένεια ψαράδων, εδώ και χρόνια, σας σερβίρουμε το καλύτερο ψάρι της πόλης, αλλά και νοπά κρεατικά. Παρέα με τους νοστιμότερους μεζέδες, φτιαγμένους όλους από τα χεράκια μας. Παραδοσιακή ταβέρνα Πορφύρα. Και με ζωντανή μουσική κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Ιδανικός χώρος και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Παραδοσιακή ταβέρνα Πορφύρα. Επιδαύρο 30 στην Τούμπα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 922-710. Επιμέντιουμ. Το θαύμα που δημιούργησε η φύση για την ενίσχυση της αντρικής φύσης. Επιμέντιουμ για τον άντρα. Ένα φυσικό αφροδισιακό προϊόν. Με αποτέλεσμα. Με όλες τις ιδιότητες των γνωστών σκευασμάτων χωρίς καμία παρενέργεια. Επιμέντιουμ. Με τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της Ικαρίνης που αυξάνει την ερωτική διάθεση και καταπολεμά την ερωτική δυσλειτουργία. Επιμέντιουμ. Το δώρο της φύσης για τον άντρα. Θα το βρείτε αποκλειστικά στο Αβράμοβλου. Θεσσαλονίκη, Αγίου Μινά και Κατούνη Γωνία, πλατεία Εμπορίου. Σπινάς! Έρχεται ο Deliveras! Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Σπινάς! Deliveras.gr, το ελληνικό online delivery. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ? Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα.
Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. .55 και ενώ μήνυμα στο 54.340 πείτε μας αν αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ στην Καλαμαριά που την βοήθησε για να σωθεί κατηγορία, έδωσε δανεικούς παίκτες και η Καλαμαριά σώθηκε. Εκείνα δηλαδή είπε η Καλαμαριά, εγώ με μικρή ομάδα ΠΑΟΚ βοήθαμε, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Φέρε μου τους παίκτες τους μικρούς, οι οποίοι δεν έχουν συμμετοχή πολύ, να πάρουν παιχνίδια σε εμάς, να μας βοηθήσουνε. Και από την άλλη μεριά, εμείς ευγνωμονούμε εσάς, γιατί δεν τα πληρώνουμε αυτά τα παιδιά, τα πληρώνετε εσείς. Είμαστε μικρή ομάδα, το αποδεχόμαστε. Το αποδέχτηκαν και οι φίλοι της, του Απόλλωνα. Δεν νομίζω να βγει κανένας Καλαμαριώτης να είπε δεν θέλω παίκτη από τον ΠΑΟΚ. Δεν έγινε καμιά φασαρία και αν έγινε, δεν την πήρα εγώ χαμπάρι. Ζητώ συγγνώμη αν έγινε μανούρα που δεν την πήρα εγώ χαμπάρι. Έρχεται λοιπόν τώρα ο Ηρακλής και λέει στον ΠΑΟΚ σώσε με. Έρχεται λοιπόν ο Ηρακλής και λέει στον ΠΑΟΚ σώσε με. Ρωτώ τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ, θέλετε να γίνει μια κίνηση να πάρουν 3-4 παίκτες από τον ΠΑΟΚ Ηρακλειδής να σώσουν την κατηγορία και κάνα φραγκάκι μετρητό να πληρωθούν τα παιδιά? Κάνα καφτατζόγλιο, γιατί ο Μητυντζής εκεί ο Αποστόλης που είναι ο υπεύθυνος του καφτατζογλίου έχει να πληρωθεί να πούμε μήνες από τον Ηρακλή, τον Καδόρο, τον τζάμπα τον Ηρακλή που πήρε το αφημί της ΑΕΠΟΝΤΙΟΝ και κατόρθωσε να ξαναδιαλύσει μέσα σε 2 χρόνια. Αξίζει τον κόπο? Τι λένε οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ? 2-31-0-90-90-90. Ε παιδί μου είσαι ΠΑΟΞΙΣ, μαθαίνεις το ρεπορτάζ ότι ο Ηρακλής έρχεται και παρακαλάει να του δώσεις λεφτά και παίκτες για να σωθεί από την κατηγορία. Γιατί ξέρει ο Ηρακλής ότι η ΑΕΠΟΝΤΙΟΝ, μάλλον η Ηρακλής, ότι άμα πέσει η κατηγορία, τελειώνει το παραμύθι, διαλύεται η ομάδα, πάει σε άλλες κατηγορίες. Δεν είναι απλά μια πτώση, είναι μια καταστροφή. Φτάνει λοιπόν στο σημείο ο Ηρακλής, ο επίσημος Ηρακλής, και ζητάει από τον επίσημο ΠΑΟΚ βοήθεια. Εσείς τι λέτε στον Ιβάν Σαββίδη πάνω σε αυτό το κομμάτι? Βοηθήστε τους, κρατήστε τους στην κατηγορία. Να μείνουν και αυτοί μαζί μας, να έχουμε να τους δίνουμε καμιά σφαλιάρα όταν παίζουμε ένα μεταξύ μας, να έχουμε κάναν χαζό να τον δέρνουμε. Αυτό ρωτάω. Και τους Ηρακλειδείς ξέρω ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Τι δεν πρόκειται να πούνε όταν καταστρέφομαι, ας πούμε, να πω όχι? Όταν καταστρέφομαι τι να πω? Να πω ότι, ότι στο θάνατο θα πω ναι, περήφανα? Δεν νομίζω να υπάρχει κανένας Ηρακλειδέας σοβαρός. Τώρα θα υπάρχουν και καμιά δεκαριά, εικοσαριά, οι οποίοι θα λένε μα μου και τα λοιπά. Πάντως ο Κόκκινος, ο οποίος είναι με χριστιανικά σαρχάς μεγαλωμένος και ζητούσε το καλό της πόλης και ζητούσε το σωστό της πόλης και ζητούσε αυτό που λέμε η πόλη να είναι αγαπημένη, ενωμένη, να βοηθάει ένας τον άλλον και τα λοιπά, λέει εγώ δεν θέλω τέτοιες μεταγραφές. Αυτός που μίλησε και είπε λοιπόν εγώ δεν θέλω μεταγραφές, ήθελε το καλό της πόλης και ήθελε ο ένας να βοηθάει τον άλλον. Εγώ αυτά τα ρωτάω γιατί θα τα δείτε μπροστά σας τις επόμενες ώρες, τις επόμενες μέρες, τον επόμενο μήνα. Λέει ένα μήνυμα εδώ, βεβαίως, ο παδός του ΠΑΟΚ είμαι, για ποιο λόγο να μην σωθεί ο Ηρακλής αφού θα παίζουμε μαζί του και θα γελάμε. Λέει λοιπόν εδώ ο ΠΑΟΞΙΣ ότι εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να γελάμε με τον Ηρακλή. Δηλαδή, άμα του δώσουμε 2 δανεικούς, τι να το πούμε, στο μεταξύ μας παιχνίδι, Ηρακλή κέρδισε μας, σκότωσε μας, δίρε μας. Δημιουργείς και ένα φύλο όπως δημιουργούσε ο Ολυμπιακός. Δημιουργείς και ένα φύλο όπως δημιουργούσε ο Ολυμπιακός με Πλατανιάδες. Όπως δημιουργούσε ο Ολυμπιακός με Κέρκυρες. Όπως δημιουργούσε ο Ολυμπιακός με Καλονές. Πιάνεις λοιπόν τα Γιάννενα φύλο, πιάνεις τη Βέρεια φύλο, πιάνεις και φύλο τον Ηρακλή. Πιάνεις και φύλο τον Ηρακλή και του λες Ηρακλή μου, μαζί σου είμαι εγώ,
σε βοηθάω. Έχω διπλό στο Καφτατζόγλιο και άσο στην Τούμπα. Σου δίνω 4-5 παίκτες να παίξουν ή νεαρούς ή αυτούς που δεν παίζουν. Σώνεις κατηγορία. Σου δίνω και μερικά λεφτά για να δημιουργήσεις, να πληρώσεις παίκτες, να πληρώσεις προπονητές, να πληρώσεις, ξέρω εγώ, κανένα νερό, να πληρώσεις κανένα τηλέφωνο. Να τη βγάλεις, ρε παιδί μου. Να τη βγάλεις. Πώς τη βλέπεις τη δουλειά. Γι' αυτό λοιπόν 9.55 κενό, μήνυμα στο 54.340. Αν πραγματικά οι παοξίδες έχουν πρόβλημα στο ότι ο μεγαλομέτωχός τους να δώσει παίκτες στο γειτονικό σωματείο, το βορειοελλαδίτικο σωματείο που λέγεται Ηρακλής. Βγαίνετε και στον αέρα γιατί έχω αρκετά μηνύματα. Ο 167 λέει, όχι, είναι υβριστικό το μήνυμά του, βρίζει τον Ηρακλή. Ο 192 λέει, δεν θα είχα πρόβλημα να δώσουμε παίκτες στον Ηρακλή εάν δεν πουλούσε μαγιά η θύρα 10 τόσα χρόνια. Στα Τάρταρα τους χαρακτηρίζει κάπως γριές κτλ. Μάλιστα. Έχει 3-4 πολύ υβριστικά μηνύματα. Δεν περίμενα το Μπαοξή στα μηνύματα να είναι ενάντια. Όχι, δεν περίμενα τόσο υβριστικά μηνύματα. Δεν περίμενα ότι θα γίνει τόσο τραβηγμένες καταστάσεις. Δεν το περίμενα. Όχι. Ο 512 ρωτάει τι έγινε με τον Καρυπίδη και το δικαστήριο. Κοίταξε, την Παρασκευή είχε γίνει ένα δικαστήριο με τον Καρυπίδη, όπου καταδικάστηκε με 8 μήνες φυλακή, γιατί είχε να πληρώσει κάτι εργαζόμενος στο Μαρινόπουλο κτλ. Αλλά αυτό είναι ποινικό, δεν έχει να κάνει με το κομμάτι του ποδοσφαίρου. Εκείνο το οποίο έχει ιδιαίτερη, έτσι, είναι πολύ πικάντικο, ότι την καταγγελία την έκανε ο Πέτρος ο Κοτούλας, ο οποίος είναι γραμματέας των διαιτητών Κιλκής, προσλήφθηκε επί Αρβανιτίδη, όπου διατηρεί άριστες σχέσεις με τον Αρβανιτίδη στο Κιλκής, και ο Κοτούλας λέει ότι με προτροπή του Αρβανιτίδη έγινε η μήνυση. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένας διαιτητής που λέγεται Σέζος του Κιλκής. Είναι ελεγχόμενος του Κοτούλα, έπαιξε πολλά παιχνίδια επί Αρβανιτίδη στη Βέρεια. Και ο Σέζας και σήμερα είναι διαιτητής Β' Εθνικής. Και αν κληρωθεί να παίξει με τον Άρη, πολλά μηνύματα λένε ας προσέχουν οι διοικούντες του Άρη. Ο Αναστόπουλος και οι, πώς τους λένε, και ο κύριος Καρυπίδης. Αν δει κανένα Σέζο απέναντί του δηλαδή, να ξέρω ότι είναι από τον Κοστούλα κτλ. Μήπως γίνει κανένα σκηνικό και πάρει καμιά εκδίκηση ο άλλος. Για να δούμε ένα φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Γιατρέ, τι κάνεις? Μια χαρά είμαστε. Τι βλέπεις? Είδαμε λίγο Γερμανία, Β' Γερμανία, σε ωραίο παιχνίδι, τη Μόναχο.
Πήγε στο 1-1 χαμηλά. Ποιο? Το Μόναχο Καϊζερσλάουτερν. Έχει εδώ και μία ώρα που έχει τελειώσει. Καϊζερσλάουτερν πάει για άνοδο. Καμία από τις δύο ομάδες. Είναι χαμηλά και οι δύο. Καρλσρούι. Όχι, όχι. Πάει ούτε. Η Μπράουνσβάικ είναι ψηλά. Νιρεμβέργη. Μέτρια είναι. Μέτρια και Νιρεμβέργη. Γκάρντ και Ανόβερο είναι από τις ομάδες οι οποίες. Ναι. Που ήταν και τα λογικά φοβορή. Γιατί ναι. Ήταν και ομάδες που είχαν πέσει την περσινή Bundesliga και έχουν και αξιολογό ρόστερ και ιστορία και μεγάλο μπάτζετ. Τώρα, νομίζω το ζήτημα μετά από τον καταιγισμό ευρωπαϊκών αγώνων που έχουμε δει. Μια που πανερχόμαστε σιγά σιγά στην ελληνική πραγματικότητα, οι ομάδες βρίσκουν ρυθμό, οι δικές μας αύριον, και μπαίνουμε σιγά σιγά προς τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Το καυτό ζήτημα το ξέρεις και εσύ ποιο είναι, για την ομάδα του Ηρακλή. Έχει βουήξει ο τόπος. Αν θα γίνει όχι η προσθήκη ιδανικών στο ρόστερ του Ηρακλή, νομίζω μια ομάδα που έχει προβλήματα υπαρξιακά πρώτα απ' όλα ως οντότητα, θα πρέπει να καταφύγει σε οποιαδήποτε μεθοδολογία για να μπορέσει να επιβιώσει. Και δεν πρέπει να εξετάσει ούτε έχθρες ούτε τίποτα. Δηλαδή, ακόμα και Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να σου προσφέρει φθηνές και ποιοτικές λύσεις στο ρόστερ, οι οποίες θα σε οδηγήσουν στη σωτηρία, άρα και στην οικονομική ταυτόχρονα σωτηρία, θα πρέπει να το αποδεχθείς. Νομίζω ότι ο κόσμος του Ηρακλή έχει οριμάσει πλέον και ότι το έχει αποδεχθεί μέσα του. Ως μοναδική και μία λύση, τη λέγαμε και πέρσι. Δεν υπάρχει άλλη αυτή τη στιγμή. Εκτός και αν βρεθεί κάποιος επενδυτής από το πουθενά, τρελός πραγματικά, και πει ότι θέλω να επενδύσω στη συγκεκριμένη ομάδα. Που είναι ακραίο σενάριο και πολύ απίθανο. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου. Κοίταξε τώρα, έχω μερικά μηνύματα. Εννοείται Κωστή να δώσουμε δανεικούς στον Ηρακλή. Άντε να δούμε γιατί θα γκρινιάζουμε μετά, λέει. Εσύ Κωστή, ποιους θα έστελνες από τον ΠΑΟΚ, λέει ο Φιξάτος. Ποιους μπορεί να πάρει ο Ηρακλής καταρχήν. Δεν ξέρω ποιους παίκτες μπορεί να πάρει. Έλληνες ή ξένους. Ο Ηρακλής θα πρέπει να δούμε, είναι μια ομάδα χωρίς αδειοδότηση. Όχι, Κωστή μου, άλλος. Στα Τάρταρα να πάνε. Θέλω να ακούω τον Ολλανδό συνέχεια να λέει κύριε Καγιούλη και κύριε Καγιούλη. Δεν γουστάρω, λέει, να τους δώσουμε. Είναι δύο διαφορετικά μηνύματα τα δύο τελευταία που ήρθαν. Ναι. Ο 5-5-3 είναι ο ένας και 178 άλλος. Ναι. Ναι. Άνω των 24 Έλληνα και απεριόριστο αριθμό παιχτών, Έλληνες πάλι. Κάτω των 24. Δηλαδή πρέπει να έχουμε αυτά τα κριτήρια. Και νεαρούς ποδοσφαιριστές, γεννημένοι από πρώτη-πρώτη το 93. Άρα ο Κάτσε και αυτοί, ας πούμε, δεν μπορεί να πάνε. Κάτσε θεωρείται Έλληνας, νομίζω. Οπότε δεν είναι Έλληνας ο Κάτσε, όχι, δεν μπορεί να πάει. Νομίζω ότι έχει και το ελληνικό διαβατήριο. Θεωρείται Έλληνας. Δεν ξέρω πώς έχει δηλωθεί από την ΠΑΕΠΑΟΚ. Η αίσθηση μου ότι έχει δυνατότητα να παίξει σαν Έλληνας και να έρθει κανονικά. Σαν Έλληνας παίζει τον ΠΑΟΚ. Σαν Έλληνας παίζει. Σαν Έλληνας παίζει, ναι. Αφού παίζει η Εθνική Αλβανίας, δεν γίνεται. Άσχετο αυτό. Έχει διπλή υπηκότητα. Μπορεί να επιλέξει τι θέλει. Μπορεί να επιλέξει υπηκότητα. Γι' αυτό πήγε σε τον Κάτσε ο Καγιούρης, αφού είναι και μάνατζερ του, έτσι. Ναι. Ξέρει πολύ καλύτερα και ο ίδιος. Ναι. Ίσως. Και νομίζω ότι αγωνιστικά, αν έρθει στον Ηρακλή, το παλικάρι μπορεί να βοηθήσει πραγματικά από πολλούς τομείς. Η ομάδα ούτως ή άλλως, οι ομάδες οι οποίες είναι ανταγωνιστικές προς εμάς είναι λίγες. Νομίζω ότι μπορούμε με αυτές τις προσθήκες να καταφέρουμε να σωθούμε αγωνιστικά. Θα σε πείραζε. Πολύ... Δηλαδή, εσένα γιατρέ δεν σε πειράζει. Ποτέ δεν με πείραξε. Είμαι άνθρωπος κυνικός και μετράει πάνω απ' όλα το αποτέλεσμα. Τώρα, με ποια μέθοδο το πετύχεις, από τη στιγμή που μιλάμε για επιχειρήσεις και καθαρά θέματα οικονομικά, ό,τι και να πούμε μέσα. Και ο ΠΑΟΚ είχε πάρει παλιά παίκτες από τον Παναθηναϊκό. Βεβαίως, Τόργκελε, Μουν. Νομίζω ότι και οι φίλοι του ΠΑΟΚ στάθηκαν λογικοί, δεν είπαν τίποτα. Όταν μια ομάδα έχει οικονομικά προβλήματα, τα αντιλαμβάνεσαι την πραγματικότητα και την αποδέχεσαι. Ναι. Όταν είμαστε ρεαλιστές, πάμε και μπροστά. Ούτε οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ. Τώρα 4-5 στείλαν βέβαια. Κοίταξε, υπάρχουν συναισθηματικές εξάρσεις. Πώς το πες, συναισθηματικές εξάρσεις. Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω ότι ο Ηρακλής, ειδικά την τελευταία πενταετία, λόγω ρητορικής, ελάχιστων φωνών μέσα από την ομάδα, θα έλεγα σχεδόν λίγων, επηρεάσει πάρα πολύ την κοινή γνώμη. Αυτό ήταν μια εσφαλμένη τακτική και νομίζω ότι σιγά σιγά ο Ηρακλής θα χτυπήσει και ο ίδιος μέσα του, αν κάνει αυτή την κίνηση, το απόστημα του λαϊκισμού που είχε αυτή η ομάδα εδώ ναι. Και πολλά χρόνια. Ναι. Η οποία μας πήγε πολύ πίσω. Είμαστε ένα σύστημα, πρέπει να πιστεύουμε στις συνεργασίες, δεν ζεις μόνος σου.
Έτσι λειτουργεί και η τροφική αλυσίδα στο περιφάλλον, Κώστα. Είναι όλα κρίκη. Απόλυτη ησυχία. Έγινε. Τα λέμε, Κώστα μου. Να σε καλά, να σε καλά. Ελεύθερες οι γραμμές στο 231-090-90-90 στη διάθεση του κοινού. 9.55 και ενώ στο 54-340. Εντάξει, στα μηνύματα δίστανται απόψεις. Τηλέφωνα δεν υπάρχουν. Δίστανται απόψεις σχετικά με το κομμάτι αυτό. Δεν βλέπω μεγάλο μίσος όμως και ένταση από τους παοξίδες. Δηλαδή, άμα ήταν στον Άρη να δίνανε δανεικούς και τα λοιπά, τότε μπορεί να είχαν περισσότερα συναισθήματα. Φαίνεται ότι ο Ηρακλής στο παοξίδικο κοινό είναι ιδιαίτερα συμπαθής και δεν νομίζω να έχει πρόβλημα ο παοξίδικος λαός. Τώρα πάλι θα υπάρχουν 5, 10, 50, 30 στους τόσους χιλιάδες παοξίδες που θα πούνε δεν γουστάρω γιατί ξέρω εγώ τους αντιπαθώ ή θέλω να είμαι μόνο στην πόλη. Πάντως ο Σαββίδης μαθαίνω ότι σαν έξυπνος που είναι θα θέλει να βοηθήσει τις ομάδες της Θεσσαλονίκης να υπάρχουν, γιατί αν δεν υπάρχουν, αν δεν υπάρχει ο Άρης, δεν υπάρχει ο Ηρακλής, δεν μπορεί να δημιουργηθεί αντιπαλότητα εφόσον με τον Ολυμπιακό ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει. Ούτε αγωνιστικά δεν μπορεί να τα καταφέρει, ούτε εξαγωνιστικά. Δεν μπορεί να τα καταφέρει. Και προκειμένου να είναι ο τέταρτος της παρέας ή ο τρίτος της παρέας ή ο πέμπτος της παρέας, γιατί να μην είναι ο πρώτος στην πόλη. Για να είσαι πρώτος στην πόλη πρέπει να υπάρχουν και άλλοι δύο-τρεις. Εάν δεν υπάρχουν δύο-τρεις, πρέπει να τους δημιουργήσεις εσύ. Δηλαδή να δημιουργήσεις τάχαμ δίθεν δύο αντιπάλους, να έρχονται στην Τούμπα, τους ρίχνεις τεσσάρες, να πηγαίνεις στο Χαριλάο, τους ρίχνεις τριάρες, στο Καφτατζόγλιο διάρες, στην Τούμπα τεσσάρες, να παίρνει θάρρος και ο κόσμος σου. Να σε είμαι πρώτος από εδώ και στην πόλη είμαι πρώτος και μετά από εκεί μπορεί να βγάλω, ξέρω εγώ, και κάτι προς τα έξω. Καλημέρα. Ναι. Καλή σου μέρα, Κωστή μου. Πού είσαι, ρε βρωμόσκυλο, εσύ? Προσπαθώ και εγώ με τα δικά μου. Εσύ είσαι αριανός, έτσι δεν είναι? Έτσι είμαι, αριανός είμαι. Τι να κάνω. Ναι. Εάν σου λέγανε ότι ο Καρυπίδης τα έχει φτιάξει με τον Ιβάν, που τα έχει φτιάξει βέβαια, και ότι παίρνει κάνα φραγκάκι και ότι σου στέλνει και δύο-τρεις δανεικούς, θα σε χάλαγε? Κοίταξε. Εσύ για να ανέβεις κατηγορία, να πας στην Τούμπα να σου ρίχνει μια τεσσάρα και να σε κοροϊδεύει. Περιμένω. Σαν γκουρού του ελληνικού ποδοσφαίρου, όπως έχεις αυτοχαρακτηριστεί, θα θυμάσαι πολύ καλά ότι το μουχαμπέτι μεταξύ δανεικών Αριανών και Παοξίδων δεν είναι κάτι που είχε γίνει πρώτη φορά. Υπήρχαν και άλλοι παίκτες στο παρελθόν οι οποίοι ήταν δανεικοί ανάμεσα στις δύο ομάδες. Δηλαδή? Τι δηλαδή? Και όταν ο Άρης ήταν, για παράδειγμα, τη χρονιά, νομίζω ότι στην πρώτη πτώση, αν δεν κάνω λάθος, είχαν παίξει κάποιοι παίκτες δανεικοί από τον ΠΑΟΚ στον Άρη. Ο Μπορμπόκης? Το Μπορμπόκη θυμάμαι σε επιτοπλίστα. Κυριάκος Αλεξανδρίδης παλιότερα. Μπράβο. Λοιπόν, δεν είναι, να σου πω κάτι, το θέμα των δανεικών. Είπες και επίσης προηγουμένως, λέει, αν έχω πάρει κανένα φραγκάκι. Φραγκάκι δεν παίρνει ομάδα, φραγκάκι παίρνει αυτός που διαχειρίζεται την ομάδα. Για να βγάλει τα έξοδα του. Με το ισχύον καθεστώς που λειτουργεί στο ελληνικό πρωτάθλημα, αυτά τα πράγματα, το μόνο πράγμα το οποίο πετυχαίνουν είναι όπως αυτό που βιώσαμε πρόσφατα βλέποντας τον αγώνα Manchester Arsenal, να έχουμε παιδιά σε νεαρή ηλικία, τα οποία να ξέρουν πολλά και περισσότερα πράγματα για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, να μην τα ξέρουν παπαγαλία, να τα έχουν κατακτήσει. Να σε βάθος το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, με λεπτομέρειες το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Αυτό πρέπει να το πεις. Ναι. Εκεί είναι το πρόβλημα. Ναι. Γιατί όσο εσύ πιστεύεις ότι υπάρχουν παοξίδες που τους νοιάζει να είναι πρώτοι στην πόλη, αυτοί οι άνθρωποι έχουν τη δυναμική του λαού του Ηρακλή και του λαού του Άρη στο δημοτικό σχολείο. Μάλιστα. Α, βαρύ αυτό που λες. Η αλήθεια είναι. Ο μέσος άνθρωπος ο οποίος είναι ηλικίας κάτω των 50, ναι, και σέβεται τα χρήματα που τα βγάζει με τον ιδρώτα του, ναι, με όποιον τρόπο και αν είναι αυτός, και έχει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της καθημερινότητάς του, μη σου πω τι άποψη έχει για το αν είναι πρώτος στην πόλη, πρώτος στο χωριό, πρώτος στη στάμνα. Κοίταξε. Αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με το να είναι πρώτοι στην πόλη, ουσιαστικά είναι η φύρα η οποία δεν θέλει καμία ΠΑΕ μες στα πόδια της. Κοίταξε. Το ότι δεν υπάρχει δίπολο αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη
Ναι. Έχει κάνει και τον Παοξή στην Κερκίδα, έχει κάνει την Τούμπα. Μαλθακή! Εκκλησία την έχει κάνει. Η μαλθακότητα της Τούμπας για ένα σημαντικό λόγο που συμβαίνει είναι η ανυπαρξία του Άρη και του Ηρακλή. Μαλθακή το πρώτος, η Τούμπα! Άκουσε λίγο, Κωστή. Ναι. Το πρώτο στην πόλη, όσο κι αν εσύ θα βγάλεις σπηριά με αυτό που θα ακούσεις, αλλά οφείλεις ιστορικά να το παραδεχθείς, είχε υπόσταση όταν υπήρχε διαγωνισμός για το πρωτάθλημα. Ναι. Και αυτό έγινε μόνο στο μπάσκετ. Και σε αυτό το άθλημα ο ΠΑΟΚ δεν ήταν πρώτος στην πόλη. Ναι, ο ΠΑΟΚ, ναι. Λοιπόν, πρώτος στην πόλη ισχύει όταν ο τίτλος σου έχει να κάνει με κάτι το οποίο είναι απτό. Είναι πρωτάθλημα. Πρώτος στην πόλη δεν ισχύει ούτε καν στην Αθήνα. Τι θα πει πρώτος στην πόλη? Ο Πειραιάς είναι μια άλλη πόλη. Η Αθήνα είναι μια άλλη πόλη. Αυτά είναι πράγματα τα οποία για μια πραγματική ανώνυμη εταιρεία δεν έχουν αξία. Μάλιστα. Μπορεί να είναι οι ομάδες να μην ασχολούνται με το πρώτο στην πόλη και να είναι τα γήπεδα γεμάτα. Ναι. Εντάξει. Όταν τα γήπεδα πάντως, είναι γεμάτα. Πάντως διακρίνεις, Βασίλη, ότι η μαλθακότητα της Τούμπας έχει παίξει ρόλο η ανυπαρξία του Ηρακλή και του Άρη, έτσι. Έχει παίξει ρόλο η ανυπαρξία στόχων στις ομάδες. Εσύ νομίζεις δεν είναι κουραστικό? Ωραία. Ο μέσος Παοξής, ο οποίος είναι άνθρωπος όπως το προφίλ που σου έγραψα προηγουμένως. Ο φίλος μας, ο γνωστός μας, ο άνθρωπος με τον οποίο έχουμε να κάνουμε δουλειές και πάει λέγοντας. Και έχει να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα πράγματα. Τον νοιάζει αν θα χτυπήσει 15η σερή είσοδο στην Ευρώπη, όταν ξέρει πολύ απλά ότι θα φτάσει μέχρι τους ομίλους? Δεν ξέρω. Κάτσε να ακούσουμε τι λένε και οι υπόλοιποι. Έλα, φίλε. Μάλιστα. Ναι, έλα, φίλε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Ηρακλειδέας είμαι και Καραμπάκ καταρχήν. Και Καραμπάκ. Καραμπάκ, χίλια χρόνια Καραμπάκ. Χίλια χρόνια Καραμπάκ, ναι. Εγώ λέω τώρα το Δεκέμβριο να δώσουμε στον ΠΑΟΚ το Χουάντερσον. Ναι. Γιατί δεν πιστεύω να έχει ΠΑΟΚ τρώω το φύλακα και το Χουάντερσον. Κοίταξε, ο Γλύκος έκανε 3 χρόνια επέκταση συμβολέου. Ο Γλύκος. Αυτό που κράζανε τόσα χρόνια, ο Γλύκος τώρα έκανε επέκταση συμβολέου. Ποιος τον έκραζε? Η φύλαβλη του ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω. Τα τελευταία 2 χρόνια δεν νομίζω. Αυτή η που έκανε το Μετρόπολης, αυτοί που κάνανε σχολιασμό, το Γλύκο κράζανε. Και τώρα τι, ο Γλύκος έγινε καλός? Δεύτερον, αυτό που λέει, πόσα χρόνια έχει να νικήσει ο ΠΑΟΚ στο Καφτατζόγλιο? Ο ΠΑΟΚ έχει να κερδίσει 19 χρόνια στο Καφτατζόγλιο. Τι έλεγες πριν τότε, ότι θα έρχεται ο ΠΑΟΚ να κερδίσει στο Καφτατζόγλιο? Ναι, άμα σου δώσει 5 δανεικούς, ρε φίλε, άμα σου δώσει 5 δανεικούς, θα έχει την απέτηση να περνάει φιλικά μέσα από το Καφτατζόγλιο. Λογικό δεν είναι? Τόσα χρόνια οι καλύτεροι πελάτες στην αυτό που λέει. Ναι, το ξέρω ότι είναι οι καλύτεροι πελάτες, αλλά τώρα όμως πήγε ο Καγιούλης με τον Παπαθανασάκη στον Ιβάν και ζήτησαν παίκτες. Τι έχεις να πεις για αυτό? Καταρχήν ζήτησαν παίκτες, συμφωνώ απόλυτα. Ναι, η γνώμη δική σου ποια είναι? Εντάξει, παίκτη από τον ΠΑΟΚ δύσκολο να πάρει ο Ηρακλής και το ξέρεις λόγω του παδικού κινήματος, έτσι. Ναι, μισό λεπτό όμως. Το παδικό κίνημα θα πει όχι. Ο Καγιούλης παίκτη από τον ΠΑΟΚ αυτό το Δεκέμβριο πίστευε ότι δεν θα πάρει. Και το ξέρεις και εσύ καλά. Μπορεί να πάρει παίκτη από τον Ολυμπιακό, από τον Παναθηναϊκό, από την ΑΕΚ, από τον ΠΑΟΚ. Παίκτη ο Ηρακλής δεν θα πάρει φέτος. Ποιος θα τον εμποδίσει? Θα το δεις. Εγώ σου λέω ότι δεν θα πάρει ο Καγιούλης παίκτη. Κάτσε ρε φίλε, μισό λεπτό. Να το δω. Δηλαδή τι, θα πει ο οπαδός του Ηρακλή, δεν σε θέλω? Ναι ρε Κωστή, δεν τα ξέρεις τώρα. Εσύ πιστεύεις ότι θα δεχτεί τώρα? Ναι, αλλά βλέπω και κάτι άλλο εγώ όμως. Βλέπω και κάτι άλλο όμως. Βλέπω ότι στην Τούμπα, βλέπω ότι στο Καφτατζόγλιο έρχεται ο Καγιούλης, ο Μπέκας και οι υπόλοιποι. Βέβαια ο Παπαθανασάκης δεν έρχεται και δεν μπορείτε να τους πλησιάσετε. Υπάρχουν. Να σου πω κάτι, Κωστή. Ναι, αυτά τα θηρία εκεί που είναι εκεί και τα λοιπά. Δεν πρωτόγνωρο! Άκουσε με λίγο, άκουσε με λίγο. Είμαστε απαράδεκτοι που δεν μπορούμε να διώξουμε Καγιούλη, Μπέκα, Παπαθανασάκη. Αυτό συμφωνώ μαζί σου. Έχουμε διώξει Θοδωρή, έχουμε κάνει αγώνες τα πάντα. Κριτική στο Μυτιλινέο, Μπούκα στο Σπανουδάκι. Το γνωρίζω, αγώνες οι οποίοι 18 χρόνια τα τσακιστήκαν και φύγανε. Σε αυτό συμφωνώ. Εμείς φταίμε σε αυτό το κομμάτι που δεν μπορούμε να τους διώξουμε. Δεν ξέρω γιατί, έχουμε υπνοτιστεί. Δεν μπορούμε να τους διώξουμε και το θέμα είναι ότι δεν κάνουμε κοινοτοποίηση για αυτό το θέμα. Ένα σύνθημα στο γήπεδο θα φωνάξουμε και τέλος, και κάνα πανό. Σε αυτό ναι, συμφωνώ. Μήπως φοβάστε την Μπούκα συλλήψεις και τέτοια, τι δε.
Κωστή, ξέρεις, έχουμε χιλιάδες συλλήψεις εμείς στο κόσμο του Ηρακλή. Είμαστε μοναδική ομάδα στην Ελλάδα. Στοχοποιημένοι είστε, φίλε. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Είστε σε έναν πολιτικό χώρο που ενοχλεί. Το καταλαβαίνω αυτό. Αν πλησιάζει τα επίσημα εκεί πέρα, θα το συλλάβουν αμέσως. Το γνωρίζει καλύτερα. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα σε αυτό το κομμάτι. Εσύ πιστεύεις εμείς δεν μπορούμε εκεί που να πάμε στα επίσημα να κάνουμε κάτι, να κάνουμε μια κινητοποίηση εκεί πέρα, να κάνουμε ένα τραμπούκο? Δεν γίνεται, Κωστή. Οι ασφαλίτες είναι πιο πολλοί από ότι είναι φύλαβλοι πλέον. Μισό λεπτό. Τους ασφαλίτες ή κάποιος τους στέλνει εκεί. Εσύ ποιος λες να τους στέλνει, Κωστή? Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι... Το θέμα δεν είναι ότι φοβόμαστε, Κωστή. Το θέμα είναι ότι έχουμε οικογένειες και τα λοιπά. Δεν μπορούμε πλέον τώρα εμείς να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Σου λέω γίνεται χαμός στο Καρτατζόγλιο. Έχει 1000 αστυνομικούς μέσα, 1000 αστυνομικούς έξω. Κάτσε, έβγαλε, μισό λεπτό. Αυτό το έχω ακούσει και το έχω μάθει και το έχω δει κιόλας. Αλλά... Μα είναι αλήθεια το. Ναι, αυτό. Ποιος έχει δύναμη να στείλει 1000 ασφαλίτες, 1000 αστυνομικούς και 100 μπράβους? Και ποιος πληρώνει όλους αυτούς τους ανθρώπους? Άκουσε με, Κωστή, το κράτος δεν μας συμπαθεί εμάς. Όπως και να το κάνουμε, ο παδός του Ηρακλή είναι στοχοποιημένος. Εγώ περίμενα με την αριστερά του Τσίπρα να έχετε μια καλύτερη μεταχείριση. Αυτό περίμενα. Είχαμε κάνει μια κινητοποίηση στο σύνδεσμο τότε για τον Παπαθανασά και είχε κάτι μήνες. Έγινε χαμός και μόνο πριν βγούμε στην πορεία. Δηλαδή δεν ξέρω αν το έχεις μάθει. Είχαμε κάνει μια κινητοποίηση. Είμαστε καμία κινητοποίηση. Πώς το ερμηνεύεις εσύ, το έμαθα. Πώς το ερμηνεύεις εσύ με αριστερή κυβέρνηση που τα χνότα σας πριν βγει αυτή η κυβέρνηση δεν ήταν μακριά? Ενοχλούμε, Κωστή. Ο λόγος δεν ξέρω ποιος είναι. Ενοχλούμε πολύ πάντως σαν οπαδί του Ηρακλή. Ενοχλούμε και το ξέρεις καλά. Εντάξει, έχουμε μια αριστερή πεποίθηση περισσότερο οπαδί του Ηρακλή. Όχι όλοι βέβαια. Δεν μου λες, ναι, δεν μου λες. Μια και είσαι στα οπαδικά καλός. Οι οπαδοί και οι φίλοι του ΠΑΟΚ πιο πολύ πιο προς τη δεξιά. Δηλαδή. Το μεγαλύτερο ποσοστό, Κωστή, εκεί πέρα κινείται. Έτσι. Πλέον τώρα, αυτά τα χρόνια. Παλιά δεν ήταν έτσι και το γνωρίζεις. Τώρα τελευταία λίγο κινούνται προς τα εκεί πέρα. Άρα πάνε προς το σύστημα οι παοξίδες. Πάντα ήταν στο σύστημα οι παοξίδες. Δεν κοστί, τι τώρα αλλάξανε. Δηλαδή και οι φίλαθλοι τους πάνε στο σύστημα. Είναι συστημικοί. Α, κοίταξε, άκου λίγο. Μιλάμε για οπαδούς, φιλάθλους και ομάδα. Εσείς ας πούμε δεν συμφωνείτε να πάρετε ιδανικούς. Έχετε άλλη άποψη. Τους παοξίδες γιατί τους λες συστημικούς? Δηλαδή δώσ' μου το... Σημαίνει όταν ο παόγκρεση, το τσάκι του Ολυμπιακού ήταν τόσα χρόνια ρε σηκωστή. Δηλαδή τώρα εγώ τι δικά μου λόγια είναι αυτά? Δεν ισχύουν αυτά? Δαχτυλίδι φίλησε πόσες φορές? Τουλάχιστον εμείς δεν φιλήσαμε δαχτυλίδι τόσα χρόνια. Είμαστε εκεί πέρα αυτόνομοι μόνοι μας. Εντάξει δεν τα πάμε καλά τόσα χρόνια, είμαστε αφατάρταρα, αλλά τουλάχιστον είμαστε αυτόνομοι. Τώρα ποιος ο πάντος του ΠΑΟΚ? Οι παδί του ΠΑΟΚ παλιά ήταν αυτόνομοι και τα λοιπά. Τώρα τι είναι, δαχτυλίδι φιλάνε χρόνια. Ο Ολυμπιακός έρχεται τούμπα να πούμε και κάνει περίπατο τόσα χρόνια, η μεγάλη ομάδα του ΠΑΟΚ. Μην κοιτάς εμάς. Εμείς εντάξει δεν έχουμε καλούς παίκτες, δεν έχουμε καλή ομάδα. Εμείς παλεύουμε να σωθούμε. Ο ΠΑΟΚ, η μεγάλη ομάδα πρωταθλητής. Πότε νικήσα τον Ολυμπιακό? Μια χρονιά πέρυσι στο κύπελο με τον Αφρασιάδη και το λένε τόσα χρόνια να πούμε. Ποιος ΠΑΟΚ τώρα φίλαβε του ΠΑΟΚ? Φίλαβε του ΠΑΟΚ πριν 10-15 χρόνια ήταν. Τώρα έρχονται να πούμε και τους τρέχουμε να πούμε τόσα χρόνια και όχι. Δεν το λέω τώρα επειδή να πουλήσω μαγιά ως ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ. Οι ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ οι καλοί πλέον δεν έρχονται στο γήπεδο. Καλός λαός ο ΠΑΟΚ, καλή μόνο, εντάξει, μετρούσανε. Μετρούσαν όμως, δεν μετράνε. Παλιά λες, τους ξεχωρίζεις τώρα. Λες ότι καινούργια ας πούμε. Στο παλιό παδό του ΠΑΟΚ σεβασμός, καλή μόνο. Αλλά στο τωρινό παδό του ΠΑΟΚ. Τους έχεις για πλάκα λες. Πλέον ναι, παλιά όχι. Είχα σεβασμό. Όχι ότι με είχαν εμένα τίποτα στο τρέξιμο, αλίμονο. Αλλά παλιά το σεβόσουνα. Τώρα δεν το σέβεσαι τον παδό του ΠΑΟΚ. Κοίταξε, το ότι το λες συστημικό. Έπαιζε ο ΠΑΟΚ με τον. Με ποιον παίζανε και ήταν στο σύνδεσμο. Δεν μπορώ να σου πω τι έγινε να πούμε. Όπως ήρθαν τρέχανε στα κουνέλια να πούμε. Τάμωδες πιστεύω. Ήρθαν να πουλήσουν μαγιά στο σύνδεσμο. Πού πας βρε. Είμαστε μοναδική ομάδα που έχουμε σύνδεσμο μέσα στο κέντρο της πόλης. Και δεν περνάει κανείς. Κανείς δεν περνάει από εκεί πέρα έξω. Ναι. Το ξέρουν και αυτοί. Πού πας να πούμε και έρχεσαι. Από 500 μέτρα πήγαν να πουλήσουν μαγιά και φύγανε να πούμε τρέχοντας. Μάλιστα. Πάντως το ότι τους λες συστημικούς είναι βαρύ αυτό που τους λες. Δηλαδή. Αλήθεια είναι. Και κάνε μου μια χάρη, Κωστή, πριν κλείσει, αν μπορείς. Ναι. Να μου πεις κάποια στιγμή με στην εκπομπή το 1748 και το 1749, αν μπορείς. Το 1848 και το 1849. Όχι. 1748-1749, αν μπορείς. Ωραία, θα το βρούμε, θα το βρούμε. Πολύ, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα 50 δευτερολέπτων. Προκλητικός οπαδός του Ηρακλή απέναντι στους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Συστημικοί οι παοξίδες, τους τρέχαμε. Οι παλιοί παοξίδες είναι φοβεροί, εμείς αυτούς σεβόμαστε. Πάμε ένα μικρό διάλειμμα, να πούμε λίγο τα μάτς
Και πάμε σε διάλειμμα τώρα, σε μικρό. Ελεύθερες οι γραμμές το 90-90-90 και τα μηνύματα φυσικά ελεύθερα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ταξί, ταξί, Ολύμπου 78. Στον Τζαρουχά για πατσά, ε. Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκό μαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδένι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τζαρούχας ή Τζαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τζαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Το άλλο. Το 1748 είναι άσος τελικό. Το 1749 δεν έχει ακόμα ξεκινήσει. Αύριο είναι 9 παρατέταρτο. Παίζουν και εξωσυστημικοί στοίχημα, λέει ο γιατρός Ηρακλειδέας. Ο τζόγος που αποτελεί την απόλυτη ιδεολογία χειραγώγησης, τη λέει τώρα ο γιατρός Ηρακλειδέας στον οπαδό του Ηρακλή, ο οποίος πήρε προηγουμένως τηλέφωνο. Καλημέρα στον επόμενο κύριο. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Δεν μου λέτε, με μέσο όρο εισιτηρίων 5.000 κάθε αγώνα. Ναι. Στα 17 ματ είναι 1.250.000. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Ναι. Πόσο είναι, αυτό πόσα είναι 5.000, ξαναπέστε μου. 5.000 μέσο όρο εισιτηρίων. Μιλάμε για μικρό μέσο όρο. Ναι. Μικρό για μια ομάδα, οποιαδήποτε δυνατή ομάδα. 5.000 επί 15 ευρώ μέσο όρο. Έτσι, ένα μικρό ποσό πάλι λέω. Είναι 1.250. Πού είναι αυτά τα λεφτά? Χωρίς να βάλουμε τη σχεδότητα, έτσι. Σε όλο το πρωτάθλημα. Αυτά δεν σώζουν μια ομάδα. Με αυτά τα λεφτά δεν χρειάζεται ούτε καν να πάρει δανεικό από κανέναν. Ναι. Αλλά άμα εσύ δεν πληρώνεις πουθενά και σε τίποτα, επί 7-8 χρόνια, όχι δανεικό θα σε δώσουν από τον ΠΑΟΚ, δανεικό θα σε δώσουν και από τον, και από τον Πλατανιά σε λίγο. Ναι. Ναι. Βλέπεις δηλαδή περαστικά. Ότι... Ναι, εντάξει. Ναι, ναι, περαστικά τους. Περαστικά τους. Ας πρόσεχαν. Ας πληρώνουνε, απάνα πληρώνουνε και να μην μπορεί κανένας να τους πει τίποτα. Να μην μπορεί κανένας ξενόφερτος να τους πει ότι ρε παιδί μου θα σας δώσω εσάς δανεικούς, θα πάρω δανεικούς δηλαδή από τον αντιπαλό σας. Τους λες ζαμπατζίδες τώρα, τους λες κουτραδόρους τώρα με κομψό τρόπο. Ναι. Εγώ δεν του λέω. Δεν έκανα εγώ το κίνημα κούτρας. Τι το κάνανε. Το κίνημα κούτρας, μάλιστα. Ναι, δεν το έκανα εγώ. Όποιος το έκανε το κίνημα κούτρας, ας πάει να πληρώσει τώρα και να μην χρειαστεί. Να μην χρειαστεί να πάρουν κανένα δανεικό. Δεν είναι. Τι να πω εγώ. Εσύ τι να πεις. Πάντως τα παόκια, από ό,τι βλέπω εδώ, 3-4 βρήσαν και έκαναν και τα λοιπά, δεν έχουν πρόβλημα τώρα με τον Ηρακλή. Το θεωρούν, ναι, εντάξει, αμεληταία ποσότητα. Θεωρούν τους παλιούς, λέει, παοξίδες, σέβονται τους παλιούς παοξίδες. Ναι. Ποιος τους σέβεται και από πού το βγάλε αυτό το συμπέρασμα? Από το μυαλό του ο τύπος. Τους είπε συστήμα. Αυτός είναι αρχιδέας που μίλησε πριν. Αυτό νομίζω είναι 10 κάργα, βέβαια. Από πού είναι, στο όνειρό του? Γιατί... Και σέβεται τους παλιούς παοξίδες. Ποιος σέβεται, δηλαδή, για να μας πει κανένα όνομα. Τους ξέρει. Τους ξέρει, τους γνωρίζει. Δεν ξέρω. Λέει τους καινούριους. Σέβεται, τους λέει συστημικούς, εντάξει. Λέει όμως ότι σέβομαι, λέει, τους παλιούς παοξίδες. Από πού, ρε φίλε, τους ξέρεις? Έχεις πάει ποτέ στην Τούμπα? Ξέρεις πως είναι η Τούμπα, έτσι, τα σενάκια της Τούμπας? Που το είχαμε φτάσει να το κάνουμε παιδική χαρά, το παπάφι Τούμπα. Από πού τους ξέρεις τους παλιούς παοξίδες και τους σέβεσαι, ρε φίλε? Για εξήγησέ μας, και τώρα δεν τους σέβεσαι. Κάτσε, ρε, μπορεί να είναι 25άρης αυτός, μπορεί να είναι πιτσιρικάς. Τότε πώς σέβεται τους παλιούς παοξίδες, από πού το ξέρεις? Πιθανόν θα έχει ακούσει ιστορίες για τους παλιούς παοξίδες και βλέπει τους καινούργιους και λέει συγκρίνει. Εντάξει. Από την ιστορία στην πραγματικότητα έχει, μου θυμίζει ένα παλιό ρητό που λέγανε ένας μύθος, μια ιστορία, μια πραγματικότητα. Για το Παπάφι Κλαμπ. Από πού μας λένε τώρα ότι σέβονται και τους παλιούς παοξίδες? Ποιους?
Ποιους σέβονται δηλαδή, αφού δεν τους ξέρουν. Και θέλουν να πάρουν και τώρα λένε να πάρουμε δανείκους να μην πάρουμε. Πληρώστε να μην πάρετε. 7 χρόνια δεν πληρώνετε μία. 7 χρόνια δεν πληρώνετε ούτε ένα ευρώ. Πουθενά. Πώς θα πάρετε δηλαδή μετά να πάρουν δανείκους. Έρχεται ο άλλος που είναι μάνατζερ του κάθε και το λέει έλα ρε κάτσε, έλα αλφα βήτα. Δεν θα πει. Πληρώστε να μην πάρει κανένας. Ναι, αλλά λέει αυτός, το οργανωμένο κίνημα λέει δεν θα επιτρέψει κάτι τέτοιο. Δεν με ενδιαφέρει κανένα οργανωμένο κίνημα εμένα. Εμένα με ενδιαφέρει, δεν, αυτά είναι αλλουνού παπά Ευαγγέλια. Τα οργανωμένα κινήματα και τις ιστορίες δεν υπάρχουν πια. Οργανωμένα κινήματα στην Ελλάδα. Σε καμία ομάδα. Ούτε στον ΠΑΟ. Είναι γνωστό πια. Ούτε στον Άρη. Ούτε ο Σούπερ 3 υπάρχει να μπορεί να, να παρέμβει σε καμιά διοίκηση. Ούτε θύρα 4 υπάρχει να μπορεί να παρέμβει σε καμιά διοίκηση και αποδεικνύεται έτσι. Ούτε στον Ολυμπιακό μπορεί να παρέμβει κανένα σε καμιά διοίκηση. Άρα μου λες ότι απαξιώθηκε το οργανωμένο οπαδικό κίνημα τα τελευταία χρόνια. Απαξιώθηκε το οργανωμένο κίνημα στην Ελλάδα γενικώς. Πόσο μάλλον σε αυτή τη συγκεκριμένη ομάδα που δεν υπάρχει, που είναι με αλλαγμένο αφημί, που το γάμα σίγμα του είναι διαλυμένο και κανένας δεν ενδιαφέρεται, δεν έχει διοίκηση εδώ και χρόνια, πού είναι η έξωση. Και άμα ήμουν, πες ότι έχεις ένα οργανωμένο κίνημα. Λέει ο άλλος βγαίνει εκεί και λέει θα κάνω έξωση στην ΠΑΕ τάδε. Δεν λέω Ηράκλειο, στην ΠΑΕ ξέρω εγώ πώς τη λένε. Ναι, ΠΑΕ, ναι, ναι, εντάξει όπως τη λένε. Ναι, όπως τη λένε. Και αυτή η έξωση δεν πάει ποτέ. Δεν θα πήγαινε έλα εδώ ρε φίλε. Πώς θα κάνεις, που είπες θα κάνεις έξω σε 2 μέρες και έχουν περάσει 2,5 μήνες. Δεν θα πήγαινε να τον πούνε έλα ρε φίλε εδώ. Γιατί δεν έκανες έξωση σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να πάρουν δανεικούς από τον αντίπαλό μου. Το λέει κανένας. Εγώ δεν άκουσα κανένα να το πει. Δεν άκουσα καμιά ανακοίνωση δημόσια. Πού είναι η έξωση ρε παιδιά που θα τους βγάλαμε έξω. Λοιπόν. Ας το σοβαρέψουμε, ας το αφήσουμε λίγο το θέμα. Έχει ένα μήνυμα εδώ φοβερό. Λέει ο φίλος καταρχήν, τι ομάδα είσαι φίλε? Ηρακλής Θεσσαλονίκης. Από το 1796, γιατί μιλούσε ο άλλος ο φίλος, έψαχνε το 1748 και τέτοια. Μπορεί να είναι και από τότε. Μου λέει ένας αλυταράς εδώ, δεν αφήνεται λέει τον Ηρακλή, τον ΠΑΟ και τους δανεικούς να μου δώσετε λέει μια λύση στο πρόβλημά μου. Και συνεχίζει. Ο 514 και τι λέει. Ψάχνω να βρω, λέει, ανάμεσα στη Μενεγάκη και τη Σκορδά, ποια είναι η πιο ωραία. Μπορεί, λέει, ο φίλος να μας δώσει. Ποια είναι πια ωραία στις τουαλέτες ή έξω από τις τουαλέτες. Εννοεί σαν γυναίκα, ποια θεωρείς πιο ωραία. Α, να ψάξει να βρει σε ποιο μέρος θέλει να τη δει. Στην τηλεόραση, στις τουαλέτες ή πουθενά αλλού. Εσύ γιατί δηλαδή τις ξεχωρίζεις σε παραλία, σε τουαλέτες. Σε αυτοκίνητα, σε... Ναι, ναι, που είναι πιο όμορφη ρε παιδί μου αυτή. Είναι στις τουαλέτες, είναι στο μπάνιο όταν δεν μπορεί να βαφτεί. Είναι στη... Σαν φυσική ομορφιά ρε φίλε, πού να ξέρω εγώ, αυτός λέει γενικά. Που τους έχουν πατσαβούρα εκεί στο πρόσωπο και φαίνονται από 50 χρονών φαίνονται 30. Πού είναι πιο ωραία. Πώς να το ψάξεις και πώς να το δεις. Α, εσύ θες δηλαδή να σε κατηδίαινε και να το... Αυτό που βλέπεις ρε φίλε σου λέει. Αυτό που βλέπεις είναι φτιαχτό, ρε εσύ. Φτιαχτό είναι. Κάτσε ρε τώρα, κάτσε, με συγχωρείς πάρα πολύ. Ακούγεσαι κάποια ηλικία, δηλαδή δεν είσαι παιδί. Δηλαδή, ποια γυναίκα όταν βγαίνει έξω δεν είναι φτιαχτή. Όταν βγαίνει έξω. Ναι. Εσύ όταν βγαίνει στην τηλεόραση. Εγώ τι να βγω στην τηλεόραση, ρε. Κοίταξε, εγώ και να βγω και να μην βγω. Χιμπατζής βγαίνω, χιμπατζής βγαίνω. Το χοντρό το κάνει αδύνατο. Πώς? Το χοντρό μπορεί να το κάνει αδύνατο. Είναι το βασικό, το πρώτο ότι χάνει κιλά. Ναι. Και το δεύτερο είναι ότι σε κάνουν από άσχημο να δείχνεις όμορφος, από κοντό να δείχνεις ψηλός, από ψηλό να δείχνεις κοντός, ανάλογα πως το θέλουν αυτοί. Άρα δεν μπορείς να κρίνεις έναν οποιοδήποτε άνθρωπο, μια οποιοδήποτε γυναίκα με βάση αυτό που βλέπεις. Άρα μου λες εγώ για να κρίνω, άσε τώρα, εσύ το πας βαθιά το θέμα, λες ότι εγώ για να κρίνω πρέπει να το δω από κοντά το έργο, αυτό μου λες. Βέβαια, τι να δεις. Ανεξάρτητα αν είναι βαμμένο και τότε. Ναι. Τότε να το εκτιμήσω. Να το δω από κοντά, όχι να το δω από την τηλεόραση που αλλάζει. Βαμμένο από την τηλεόραση. Ποιο θεωρείς πιο καλό αμάξι, η Μενεγάκη ή τη Σκορδά? Εντάξει, τώρα η Μενεγάκη με 850 παιδιά, την άλλη την έχει για πρωινό. Ποια την έχει για πρωινό? Τη Σκορδά. Έλα ρε. Για πρωινό την έχει. Την έχει για πρωινό ακόμα.
Πιο μεγάλη είναι κάποιοι. Γριά είναι. Ναι, ναι, γι' αυτό το λέω. 850 παιδιά και 850 έτη στην πλάτη τη είναι για πρωινό τώρα, να πούμε την αλήθεια. Σοβαρά μιλάς. Εντάξει, και είναι και τσακαλάκι. Όταν θα φτάσει η σκορδά, αυτά τα οποία έχει κάνει η κυρία Καρανίκα, τότε θα είναι μια χαρά. Ποια είναι η κυρία Καρανίκα? Η Μενεγάκη. Δεν βγήκε ο Καρανίκας εκεί και την έκανε την έχει θελκτεί από την Μενεγάκη και το έχει κάνει και από κοινωνικό ζήτημα πολιτικό. Έλα ρε. Δεν το μην διώξετε τη Μενεγάκη, μην πάτε τίποτα σταθμός της. Σώπα ρε. Τη θέλουμε να τη βλέπουμε. Σώπα ρε φίλε. Ναι. Πάντως η Σκορδά κέρδισε πολύ μεγάλη θεαματικότητα από το διαζύγιο. Από το? Από το διαζύγιο κέρδισε μεγάλη θεαματικότητα. Ναι. Και ναι, τολμώ να πω ότι κέρδισε και τη συμπάθεια του κοινού. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο... Τη συμπάθεια του κοινού την κέρδισε επειδή έβγαλε λίγο εδώ το ανάμεσα στα δύο βουνά που το έβγαλε λίγο παραπάνω και κόντεινε τη φούστα, την κόψε. Μάλλον δεν συμπαθούν τον Λιάγκα φυσιογνωμικά και είναι. Και σε ένα χωρισμό πάνε με τον. Ο Λιάγκας, ναι. Ο Λιάγκας ήταν ένας πολύ καλός δημοσιογράφος. Δημοσιογραφάρα ήταν, αλλά την πάτησε. Έπεσε στην παγίδα. Ναι. Θα μου πεις, ο άνθρωπος τώρα ξέρει ότι η δημοσιογραφία έχει γίνει εκφωνητής. Δεν υπάρχει δημοσιογράφος στην Ελλάδα ο οποίος να μπορεί να κάνει κανονικό έργο. Ό,τι τον λένε κάνει. Οπότε σε λέει καλύτερα. Τσιράκι δηλαδή. Ναι, ναι. Εντελώς τσιράκια. Ό,τι τους λένε, ό,τι τους πούνε, τους δίνουν γραμμένα και λέει αυτά θα τα πείτε. Δημοσιογραφάρες, μιλάμε για Πρετεντέρη, για Ευαγγελάτο, πολύ καλοί δημοσιογράφοι κατά τα άλλα. Ναι. Οι οποίοι όμως τους λένε, θα πείτε αυτά. Θα φτάσετε μέχρι εκεί, παραπάνω δεν έχει, πίσω δεν έχει, δεξιά-αριστερά δεν έχει. Δεν τους συμπαθείτε. Καλούπια. Δεν τους συμπαθείτε τους δημοσιογράφους, το κοινό δηλαδή. Βλέπω ότι δεν τους έχετε σε εκτίμηση. Μα δεν είναι δημοσιογράφοι. Διαχρονικά δηλαδή, ναι, ναι. Δεν είναι δημοσιογράφοι. Δεν υπάρχει δημοσιογραφία στην Ελλάδα σήμερα. Ναι. Υπάρχει, είναι εκφωνητές. Ναι. Έτσι οι οποίοι λένε αυτά που τους λένε. Άρα κλείνουμε την κουβέντα και λέμε δεν υπάρχει οργανωμένο κίνημα ούτε Super 3, ούτε Θύρα 4, ούτε Θύρα 10, Klein Mind λες εσύ. Το οποίο να επηρεάζει τις εξελίξεις. Να επηρεάσει οι εξελίξεις και τα λοιπά. Φλωρέψαν οι έδρες, λες από την άλλη μεριά, έτσι. Ναι, γιατί δεν υπάρχουν και αντίπαλοι οπαδοί σε έδρες πια. Ποια θεωρείς την πιο φλόρικη έδρα? Πιο φλόρικη που έχω περάσει εγώ? Όχι. Εγώ είχα το 94 με 2000 την Τούμπα. Και πιο δύσκολη τη Φιλαδέλφια. Φλόρικη η Τούμπα? Ναι, λες και πηγαίναμε παιδική χαρά ήτανε. Συγγνώμη που το λέω. Και η Φιλαδέλφια. Αλλά σε αυτό το επίπεδο. Ναι. Και πιο δύσκολη η Φιλαδέλφια. Άρα κλείνουμε, κάνουμε ανακεφαλαίωση και λέμε. Πιο φλόρικη έδρα η Τούμπα, πιο γρήγορη, πιο μαμάτη η Φιλαδέλφια. Φιλαδέλφια, ναι, και η με διαφορά. Μενεγάκι είναι μακράν μπροστά από την Σκορδά. Έτσι. Και τα οργανωμένα οπαδικά κινήματα, Klein Mind, Mind Klein. Δεν υπάρχουν στο σημερινό χάρτη. Μάλιστα. Ναι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε μου. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ο άλλος, ο ανύπαρτος, ο ονειροπόλος, λέει ο Ηρακλής είναι η μόνη ομάδα με σύνδεσμο στο κέντρο. Από το 1976 η Θύρα 4 εδρεύει στο κέντρο. Τι εφιάλτες τους έχεις δημιουργήσει, ρε Μανάβη, 1,5 σύνδεσμο σε όλη την πόλη. Αόρατη, λέω 6-13. Βγάλε Μάνο και κάνα δυο από τη Θύρα 10 να πούν τη γνώμη τους και τα ξαναλέμε, λέει. Το μάτς του Β' γύρου θα γίνει στην Κατερίνη με την ΑΕΠ με διπλό. Κι ας μείνουν, λέει ο 522. Ραμπ, λέει, ξενερωμένος είναι ο Παοξής με την ομάδα, αγωνιστικά όπως με τον Ιβάν. Μας κούρασε! Ποιος την μαμάει, λέει τώρα, τη Γριά και την Παπαναστασίου, ο 321. Κακώς το διάβασα, έτσι μου ξέφυγε. Χεσμένος ο Βεγγερ άρχισε να δει το πρόβλημα. Παιδικές αντιδράσεις. Βάλ τους όλους μέσα μετά το 1-0 και ό,τι γίνει. Απογοητευμένος ο παδός της Arsenal, ο 262. Αν ήμασταν λίγο έξυπνοι στο παρελθόν, δεν θα φτάναμε ως εδώ. Λέει 884. Καλημέρα στον επόμενο κύριο. Έλα, φίλε. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Εδώ η Αγινά τώρα με πήρε πολύ άσχημη κότσο. Ναι. Κλείσε το ράδιο, Νίκο. Κλείσε την τηλεόραση. Τι ακούς, κλείσε το, γιατί μικροφωνίζει, Νικόλα, μικροφωνίζει. Ναι. Κοίτα μάτε λιγάκι. Λιγάκι, σημάτα. Ναι. Κλείσε την τηλεόραση. Ναι. Κάτι τώρα ακούς. Ναι, σ' ακούω τώρα με λιγάλα. Έλα. Μπράβο.
λέτε δεξιά και αριστερά ότι αυτός πούμε για, την, για τον υλικό ποδόσφαιρο, που δεν υπάρχει υλικό ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει. Από, το, από την ίδρυσή του μέχρι τώρα, ναι, υπάρχει πούμε, μια διαφθορά του υλικό ποδόσφαιρο που από κουμπάς λερώνεσαι. Ναι. Δηλαδή ξεκινάμε από τα αρχαία σωματεία και πάμε στην... Πάμε στην άλλη εθνική, ναι. Πάμε στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Εκεί γίνει το αρχικό ποδόσφαιρο, αρχινά να γίνει πούμε το έλα να δεις. Άμα πας παιχνίδια και βλέπεις δεξιά και αριστερά, είναι πούμε να πιάσει τη μύτη σου. Ναι. Λέτε τώρα δεξιά και αριστερά, βλέπετε για συνδέσμου και πα. Ναι, λένε τώρα σύνδεσμοι, λέει, της πλάκας, είναι παλιά, ήταν και τέτοια, ναι. Αυτά πούμε για τα μικρά παιδιά. Ο κόσμος γνωρίζουμε πολύ καλά, όχι να πούμε το πάνω χέρι, τότε από την ίδρυση του σωματείου, που μιλάω εγώ, ναι, το σωματείο της Μεγάλης Ασίας, από το μεγάλο, πούμε, τη μεγάλη προσφυγιά από την Κωνσταντινούπολη, όπως οι Έλληνες δώσαν τα κλειά στους Τούρκους και δεν πήρε και οι άλλους στην Κωνσταντινούπολη, και ήρθαν εδώ πέρα μέσα. Αυτομάτως, το πούμε, ξέρει πολύ καλά, έκανε τόσο μεγάλο πλήθος στον κόσμο του ΠΑΟΚ, παραδείγματος χάρη, πάει σε όλο τον πλανήτη, είναι 13 εκατομμύρια οπαδούς. Δεν μιλάω για φιλάδους, για πάλι δεν μιλάω και εγώ. Μπήκε ένας κύριος από την πρώτη Σοβιετική Ένωση, δηλαδή άμα πάνε οι υπαλλήλοι, είναι το παραπέταγμα. Το φέραν την Ελλάδα δεξιά και αριστερά για να κάνει πούμε το αλυσφαιρίσι με τον γενικό αρχικό του λυκού κράτους. Οπότε, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτός ο κύριος έχει το πάνω χέρι και το παραπέτασμα. Ναι. Δηλαδή με τον Πούτιν είναι πούμε, όπως το παππού και το βρακί. Ναι. Έτσι, αυτομάτως να ξέρει πολύ καρφέρα αυτό στην Ελλάδα. Να κάνει πούμε αλυσφαιρίσει. Δηλαδή να πάρει, όπως θα σας πω εγώ, να μην πάρει ένα πακέτο σιγάρα, το περίπτω, να παίρνει και τα ρέστα. Ναι. Έτσι ξεκινάει η δουλειά. Έτσι ξεκινάει ο κόσμος, έτσι ξεκινάει να πούμε. Πάμε τώρα στα δικά μας, μην τα γενικεύουμε. Πάμε στα δικά μας, τα πιο ειδικά, ναι. Να τελειώσω λίγο. Να τελειώσω, να τελειώσω, ναι. Να τελειώσω την απόψη μου και να κλείσουμε όπως θέλεις. Εδώ ο κόσμος αρχινά να διαλαλάει ότι θα γίνει μεταγραφές του Νοεμβρίου. Ναι. Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Γενάρη. Σα θέλει που πάλι καράβια, όπως έφερε η Αριανή τα καράβια που μου είπε ο Κόντης. Ο Κόντης τα καράβια. Ναι, έφερε κάτι καράβια δεξιά και αριστερά και παίξε το άλλο. Έτσι και αυτό στο σωματείο θα φέρνουν κάτι από τα πανέρια που πολλάνε οι λαϊκές. Ναι. Η ουσία είναι μία. Ναι. Πάλι μία ποταγία θα είναι ο κόσμος, μία ποταγία θα είναι που με αυτό το σωματείο. Δεν υπάρχει προοπτική να γίνει δεξιά και αριστερά σε κάτι απάνω στο σωματείο αυτό. Δηλαδή, θα είναι ένα σωματείο φθοράς και αυταυσίας. Δεν βλέπεις προοπτική δηλαδή. Ναι, και ναι, μιλάμε τώρα γενικά. Τώρα ο συμπολίτης που λέτε συμπολίτη, εγώ το λέω ο Άρη και ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής σε ένα χρόνο είναι κοινωνικό προτάσμα ΑΕΝΑ κατηγορία. Θα πάει, είναι ναι, κατά κάτω. Μα την αλήθεια. Τον Άρη πώς τον βλέπεις. Τον Άρη. Θα σε πω τώρα, να τελειώσω. Για να μπει πριν τα β' εθνική, που είναι επαγγελματική ομάδα ή σύλλογο, πρέπει να έχει πούμε στο παντελόνι, καθαρό παντελόνι, 8 με 7 εκατομμύρια ευρώ καθαρά. Πρέπει να έχει καθαρό με την εφορία και δεξιά και αριστερά. Αυτό το σωματείο για να μπει μέσα πούμε, στο γκρουπ τη Β' Εθνική, το γκρουπ τη Β' Εθνική, πρέπει να ξεπληρώσει και τα χρέη των παλιών ποδοσφαιριστών. Ναι. Δεν υπάρχει προοπτική στον Ηρακλή. Μπορεί να βοηθήσει ο Ιβάν. Ποιο Ιβάν. Είπα πάλι κύριε Μάμ, δεν καταλάβει, κατάλαβε το. Συγγνώμη, μην με υποπέρνεις. Το φέρανε, τον έχει φέρει αυτός ο κύριος, ο οποίος είναι, πούμε, ας πούμε εγώ το λέω λαϊκά που λέω ο ταβέρναγα του κράτους. Ναι. Είναι ο άνθρωπος αυτός, είναι 85 ετών και κάνει μια θεραπεία δεξιά και αριστερά, θεραπείες κάνει. Τον έχει φέρει στην Ελλάδα γιατί υπάρχει πάλι. Οπότε και αυτός ο κυριός είναι παππού και το βρακί. Το παππού και το βρακί. Παππού βρακί, ναι. Ναι. Έτσι, αυτομάτως αυτός ο κύριος, τον έχει φέρει στην Ελλάδα αυτόν τον κύριο, να κάνει πούμε τον... Ας πούμε τον τσελεματή, δηλαδή τον, ας πούμε το λέει ο λαός μια λαϊκή παροιμία, λέει ο Πορτιέρης. Μάλιστα. Και τελειώνει, μιλάμε για τους και τελειώνουμε και λέτε για τους συνδέσμους.
Τι συνδέσμοι, ρε Κότσο? Υπάρχουν συνδέσμοι? Τώρα λέει υπάρχουν, δεν ξέρω. Δεν υπάρχουν συνδέσμοι. Από την ίδρυση, κοίτα, από την ίδρυση του. Όταν ήταν, πούμε, πάμε σχάρι η Σύρα 4, παλιό πατρό για μόνο 39. Ναι. Χαλμοντάβανο. Ήταν, ναι, πούμε, σύνδεσμο, επαναστατικό σύνδεσμο. Με τι επαναστάσει. Δηλαδή, ο σύνδεσμο πήγε την πρώτη γραμμή. Εγώ όταν μιλούσα με τον χαμάτο ασφαλεία. Ήταν τότε που μια ομάδα οπαδών, το λέω ομάδα οπαδών, ναι, ήταν στην πρώτη γραμμή. Ναι, μάχημη, ναι, ναι, ναι. Δεν θα πω κάτι. Όταν πηγαίναμε σε κάποιες έδρες, πάντως χάρη σας πω μια έδρα, κάτι έδρα, στο Αγρίνιο. Το Αγρίνιο, ναι. Ναι, εκεί ήταν και τώρα το παλιό, όπως είναι τώρα το Αγρίνιο, έτσι. Έτσι παραμένει, μόνο βάλανε χορτάπιτα. Ναι. Εκεί όταν πήγαινε με ένα πούμε του συνδέσμου πάνω σου χάρη, παλιό πατρό Γερμανού 39. 39, εκεί, ναι, πέρα, ναι, ναι. Πήγαινε και που ήταν πούμε πρωινές καμπάνες. Ναι. Για να ξεκορθεί ο κόσμος. Πήγαμε το πούμε ανήκει πάνω, τότε αν θυμάστε με το ράμπτο αυτή που κόπηνα το ράμπτο αυτή, να πούμε, ο παλιό του Αγρινίου. Με τον πέρα του Σαράδη το 1-0 που πήγε, ναι, το 89. Φάγανε το αυτή του ράμου, ναι, 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 ναι. Και το ράπτανε και το ράπτανε επί τόπου το νοσοκομείο στις πόλεις. Για τους οπαδούς πες μου. Μα ποιος σου λέω, για οπαδί που τότε ήταν, πούμε ένα γκρουπ, 50 άτομα, άντε θα σου πω 100 άτομα, οποίοι ήταν πως σε πρώτη γραμμή. Στην καυτή έδρα, μιλάμε για καυτή έδρα, όπως το Εγάλιο, όπως ο Φωστήρας. Αυτές οι έδρες ήταν πολύ καλές σκληρές έδρες. Πάνω σκάτω το κάθε και τώρα έγινε το Καρασκάκι, όπου δεν είναι το Καρασκάκι. Η Λεωφόρα Εξάρτητας ήταν 13, ήταν ας πούμε 13. Είπε ο προηγούμενος φίλος του Ηρακλή ότι οι παλιοί παοξίδες... Σταμάτα, ναι, φίλοι μου, σταμάτα φίλοι μου, δηλαδή, σε παρακαλώ. Καλά, εντάξει. Από την ώρα που μισή 13 του Παναθηναϊκού, που βγήκαμε 500 άτομα με τους Αθηνούς παοξίδες, οι οποίοι αυτοί οι παοξίδες που ήταν με εμάς, ένα πράγμα. Ναι. Μπήκαμε, φίλε μου, στη διαδικασία του πανέμου από κάτω και από πάνω. Ήταν, πούμε, ένα πράγμα χαρμάνι, όπως το χαρμάνι το καπνίζει, πούμε, το φίλι του, χωρίς φίλι του, το άσο, αν θυμάμαι το άσο, το σκέτο που ήταν. Έτσι ήταν και ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Ήταν έδρας και αυτές, αγάπη μου. Μάλιστα. Ο ΠΑΟΚ γι' αυτό έγινε τόσο μεγάλο σωματείο, με τις μάχες και με, πούμε, και το ουνταϊλίκι του. Δεν υπάρχει το κόσμο του ΠΑΟΚ. Από την ίδρυση που ίδρυσε μέχρι τώρα δεν υπάρχει. Συνδέμι για να περνάει η ώρα του να περνάει. Να περνάει η ώρα, να πάει την κοπελιά του, να πάει να πούμε να πει έναν καφέ, τη ζωή και να λέει ότι εγώ είμαι το σύνδεσμο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τα πράγματα είναι να πούμε να έχεις αντιπολίτευση, να πηγαίνει πούμε δεξιά και αριστερά, να πηγαίνει πούμε σε μάχες, σκληρές μάχες. Μάχες. Οπότε να πούμε να ξέρετε πολύ καλά αυτές οι μάχες να είναι σώμα με σώμα. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ τότε, να πούμε, από το 68 που ήταν οι συνδέσμοι, ήταν οι συνδέσμοι, μέχρι τώρα, μέχρι το 1902-2001, 99-98, 97, 88, 85, 83, 81, 78, 74, επί Παπαδοπούλου να πούμε, τότε ο κόσμος του ΠΑΟΚ ήταν σε πάση. Δηλαδή, πάνω σχάρι, ας πω ένα-δύο ονόματα, τα οποία τα ονόματα αυτά είναι... Καλά, εντάξει. Έτσι. Απλά το... Οπότε λες, οι παλιοί ήμασταν πιο δυνατοί, πιο μάγκες, πιο αυτοί. Ναι, και πιο μάγκες. Να σε πω κάτι, να σε πω κάτι μια κουβέντα. Στο Χαριλάου, ναι, όταν ήταν με ΠΑΟΚ με τον Άρη τότε, αν θυμάται η ΣΥΑΔ ήταν φρεσκοφυσμένη. Ναι. Δεν είναι για άλλο ψέματα. Όχι, όχι. Δεν είναι εγώ. Όχι. Ορίστε. Έχεις δίκιο, λέω. Α, μπράβο. Αυτομάτως ξέρει πολύ καλά. Πήγαμε στο γήπεδο του Χαριλάου. Πήραμε. Τότε ήταν, ξέρει, αν ξέρει το Γιώργο το Πεντάκι. Το Γιώργο το Πενταράκι. Ναι. Το ξέρεις, αυτό ήταν ο αρχηγός των Αργιανών. Ναι. Και τελικά. Γιατί, έτσι, πήγαμε μέσα. Βάσαμε το γήπεδο, αν θυμάται και το Σόλον, που ήταν φύλακα το Σόλον. Ο Σόλον, ναι, ο Σόλον. Ναι, βέβαια, ήταν φύλακα και τον Σόλον. Ναι. Δεν είναι για όλα τα μετά. Όχι, είναι. Α, μπράβο. Τότε μπήκαν μέσα ο κόσμος και βάσαμε το γήπεδο μαυρό άσπρο, φίλε Κούρτσο. Έλα. Έκλεισες, Νίκο. Αν υπάρχει άλλη γραμμή, την παίρνουμε. Ναι. Έλα, φίλε. Μιχάλης από Γιάννητσα. Γεια σου, Μιχάλη από τα Γιάννητσα.
Τι λέω, όλα καλά. Την παλεύουμε. Να, δεν είχε πρωτάθλημα δύο εβδομάδες. Τώρα... Την παλεύουμε, θα μπούμε σε φόρμα πάλι. Γυρνούσα από τη δουλειά, φίλε. Ναι. Ανέβηκα σαν ταξιτζή από εκείνους που παίρνουν στην εκπομπή και βρίζουν, που πίνουν τα ούζα και τις γράπες. Ναι. Θέση, όταν σου λέω θέση στο φανάρι πίσω, εκκλησιαστικές ψαλμωδίες στο ραδιόφωνο, πολύ γέλιο. Μάλιστα. Τώρα, παιδί μου, όλες γύρισα τη δουλειά. Τι πού δουλεύεις? Σε ένα μεσοδοπολείο, όπως θα γίνεται. Έχει δουλειά, ρε. Τι να σου πω. Τώρα δευτεριάτικα πες πολλά θέλεις για να έχει δουλειά το μεσοδοπολείο. Τέτοια ώρα. Αυτοί που οδηγάνε το ταξί και παίρνουν τηλέφωνο στις εκπομπές, αυτή είναι. Καλά, τέτοια ώρα, φίλε, Δευτέρα, χωρίς πρωτάθλημα και που ήρθαμε κανονικά, πρέπει να κάτσουμε να κάνουμε λίγο μασάζ, κάνα σάουνα, να πάρουμε δυνάμεις. Γιατί έχει αύριο Champions League, Τετάρτη Champions League, Πέμπτη Europa, ξεκινάει το πρωτάθλημα. Λίγο με τους κομμουνιστάς μείναμε λίγο πίσω η μπάλα. Οι κομμουνιστές την μπάλα δεν την αγαπάνε. Γενικά, εγώ στους φίλους κομμουνιστές έχω άκρο αριστερούς και τα λοιπά, την μπάλα δεν την αγαπάνε. Θεωρούνε. Δεν ξέρω, δεν είδα κανένα κομμουνιστή να αγαπάει το ποδόσφαιρο. Σπάνια περίπτωση. Για να σε ακούσω. Τώρα θέλω να σου πω όσον αφορά για τον Κλάους. Ναι. Άκουγα που έλεγε σε μια δεύτερη ευκαιρία. Είμαι μαζί σου. Στη δεύτερη ευκαιρία εννοείται. Χρειάζεται να πάρει ευκαιρία αυτό το άτομο. Σίγουρα δεν είναι άνθρωπος που δουλεύει κάθε μέρα. Αλλά πιστεύω είναι. Τα οξύς και από τα σπλάχνα της ομάδας και χρειάζεται μια δεύτερη ευκαιρία. Το αξίζει. Δώσαμε ευκαιρίες δεύτερες. Το 99% των παοξίδων που πήραν τηλέφωνο τις τελευταίες 2-3 μέρες είπανε αυτό που λες και εσύ. Το παιδί χρειάζεται μια δεύτερη ευκαιρία. Δεν πρέπει να στοχοποιείται και δεν πρέπει να ρίχνουν τα βάρη μιας περίεργης μέτριας χρονιάς στον Αθανασιάδη. Δεν φταίει μόνο αυτός. Φταίει και αυτός. Άκουσες τι, ήτανε η πιο όρημη. Ήτανε από τις πιο όρημες τοποθετήσεις που έχω ακούσει από παοξίδες τα τελευταία χρόνια. Κοίταξε, πιστεύω ότι αν Φανσιάδες όμως δεν χτυπούσε σε κάθε γκολ τη φανέλα και δεν σκαρφάζουν στο κάγκελο της 4, δεν νομίζω ότι θα υπονόντουσαν και αυτά, έτσι. Είναι και θέμα λαϊκισμού λίγο και πατριωτικής συμπεριφοράς. Κατάλαβες τι εννοώ, ναι. Ότι είναι ψιλοπορωμένοι. Αν ήταν όπως ο Σαλπικίδη με το κεφάλι χαμηλά και να μην μιλάμε πολλά, να μην κάνουμε πολλά, δεν νομίζω ότι θα ήταν τόσο ένθερμος ο κόσμος μαζί του. Κοίταξε, ο κόσμος του ΠΑΟΚ στο θέμα του Σαλπικίδη είναι άδικος 100%. Κοίταξε, σίγουρα ο Σαλπικίδης ήταν ένας. Ο Σαλπικίδης ήταν επαγγελματίας. Ο γούμενος του Βενιζέλου ο φίλος όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ, ναι. Του κύριου Βενιζέλου ο φίλος όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ, έτυχε να μην τα πηγαίνει καλά στα οικονομικά. Και οι παίκτες του ΠΑΟΚ βρήκανε στο κομμάτι του Σαλπικίδη. Να πουληθεί, να πληρωθούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Σαλπικίδης δεν έκανε τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο από το να κάνει μια επαγγελματική κίνηση. Εάν θέλανε οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ, πρόσεξε να δεις, θα μπορούσαν στην περίοδο που επανεπατρίστηκε ο Σαλπικίδης να ξεσηκωθούν, να εναντιωθούν, να πάνε στο αεροδρόμιο, να πάνε στο ξενοδοχείο, να πάνε στην Τούμπα, να πάνε στα γραφεία, να πούνε κύριε μου, εμείς δεν θέλουμε να γυρίσει αυτός ο κοντός, ο αντιπαθητικός, ο προδότης. Αλλά εφόσον ήρθε στον ΠΑΟΚ, θα έπρεπε να επιδείξουν μία άλλη. Εντάξει, θα το γιουχάρι. Μία, δύο, τρεις. Έγινε μόνιμο. Από τη στιγμή που είναι ποδοσφαιριστής της ομάδος. Έγινε μόνιμο. Ναι. Και κάτι ακόμα θέλω να σου πω. Πες. Πιστεύεις ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να περάσει μετά τους ομίλους του Europa League? Εάν φτιάξει μια ωραία ιστορία στην Ιταλία και μπορέσει να περάσει. Κοίταξε, θα σου πω μια αλήθεια που θα σε πειράξει πριν πάμε στο διάλειμμα και να πάμε και τον επόμενο φίλο. Ναι. Εγώ αν ήμουνα η Φιωρεντίνα, θα φοβόμουν περισσότερο την Καραμπάκ και θα άφηνα τον ΠΑΟΚ να περάσει, γιατί θα το θεωρούσα σαν δυναμική αυτή τη χρονιά πίσω από την Καραμπάκ. Θα τον άφηνα να περάσει μαζί μου. Θα του δίνα το μάτς. Ναι. Ωραία. Εγώ πιστεύω ότι δεν χρειάζεται καν να δώσει το μάτσο. Πάω και έχει δείξει ότι σε τέτοιες αγώνες έχει μέταλλο και το έχουμε ξαναπεί εμείς. Ναι, έχει μέταλλο, αλλά άμα παίξει με τέσσερις, ο Πέλκας δεν μαρκάρει στα χαφ, παίξει ο Κανίας, είναι το κέντρο του. Πώς το πες, ο Γιαννούλης δεν τον ξέρουμε, δεν σε φόρμα. Δηλαδή, πολύ καινούργιοι, κουλούρι λέει θα βάλει. Δηλαδή, για να το παίξει το μάτσο αυτό,
Πρέπει να παίξεις σφιχτή άμυνα, δεύτερο ρόλο. Θα πρέπει να, αν παίξεις πόσα βάλω και όσα φάω, θα φας 3-1 και θα πεις έπαιξα καλή μπάλα. Διάλειμμα 50 δευτερολέπτων, ανοιχτές οι γραμμές 90-90-90, 98-80-90, 9-55 κενό στο 54-3-40. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Η ώρα είναι 1:30. Εάν ακόμη καπνίζεις, άκουσε με προσοχή το μήνυμα που ακολουθεί. Ναι, ναι. Έχουμε ακούσει για πολλές πίπες. Μία όμως εμπιστευόμαστε. Herb. Για όσους κακώς καπνίζουν ακόμη, πίπες Herb συλλέγουν τις επικίνδυνες ουσίες του τσιγάρου χωρίς να αλλοιώνουν τη γεύση του. Τώρα για στριφτά και slim. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Έρχεται ο Deliveras. Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς. Deliveras.gr. Το ελληνικό online delivery. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Φουσού, πάει τα μορτισέρ. Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός. Αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Για πάμε στο κοινό. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Ξάνθη, κύριε. Ξάνθη. Καλημέρα. Ξάνθη, Ξάνθη, κύριε. Τι λέει η Ξάνθη αυτή η άσχημη πόλη. Τα ίδια. Έχει φιλόξενο κόσμο όμως. Εντάξει. Του δεν ξέρω τι κόσμο έχει η Ξάνθη. Αν είναι από τους καλούς ή όχι. Είναι. Εντάξει. Και έχουμε και καμιά καλή ομαδούλα. Έχει 26 χρόνια τώρα. Πάω και είμαι εγώ. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Πανόπουλος δεν έχει προσφέρει έργο. Και έρχεται. Αο Ξανθούλα ήσουνα και έγινε. Ξανθούλα, ναι. Αο Ξανθούλα, ναι. Ναι. Αλλά Ηρακλειδείς δεν γίνανε ακόμα εδώ πέρα. Η Ξανθούλα δεν έχει γίνει. Ηρακλειδείς δεν θα γίνεις. Γιατί είσαι σοβαρή ομάδα. Σοβαρό παράγοντα, δεν την κλέβετε, την αγαπάτε την Ξάνθη, δεν την κλέβετε. Εδώ εμείς αγαπάμε το χρήμα, αλλά όχι τις ομάδες. Κάνουμε πως αγαπάμε τις ομάδες, αλλά αγαπάμε το χρήμα μόνο. Το χρήμα είναι και έχει αποδειχθεί και έρχεται σε αντίθεση με αυτά τα οποία λένε αυτόνομη θύρα και κάτι πλακίες και ο άλλος έλεγε για το παραπέτασμα και ιστορίες. Αυτά τα συναισθηματικά ανήκουν στη δεκαετία του 70 και του 80, όπου δεν υπάρχει χρήμα πλέον, δεν υπάρχει ούτε ομάδα. Οπότε ο Ηρακλής καλό είναι να απευθυνθεί και στον ΠΑΟΚ, να πάρει παίκτες από τον ΠΑΟΚ, να τον σώσουν. Αλλά έχω την εντύπωση ότι αυτοί δεν σώνονται πλέον με τίποτα. Δεν σώνονται. Δεν σώνονται. Δηλαδή, αν δεν φύγει αυτή η γενιά και δεν έρθουν νέα παιδιά να δουν τα πράγματα έτσι όπως έχουν πλέον σε αυτό το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, αυτοί δεν σώνονται. Με τίποτα. Δεν υπάρχει πιθανότητα να σωθούν. Δεν γίνεται. Το ίδιο ισχύει και για τον Άρη. Ο Καρυπίδης, ο οποίος δεν ξέρω είναι φίλος του ΠΑΟΚ, καλά που πήγε ο Καρυπίδης εκεί εντωμεταξύ, γιατί τι θα ήταν τα ίδια. Καταλάβατε, ο άλλος βγήκε πάνω. Καλά δηλαδή που είναι ο Καρυπίδης εκεί. Καλά που είναι ο Καρυπίδης. Γιατί αν δεν ήταν ο Καρυπίδης. Όχι, κοίταξε, οι Αριανοί τον ευγνωμονούνε. Έτσι ακριβώς. Σου λέει, από εκεί που θα ήμασταν τώρα γάμα εθνική, καλά είμαστε βήτα. Και άμα δεν ανεβούμε φέτος, μπορεί να ανεβούμε του χρόνου. Ναι. Πανεβούνε. Δεν μιλάνε οι Αριανοί. Κοκοκό είναι. Τι, θα κάνουν επανάσταση στον Καρυπίδη. Καρυπίδης, τι. Καρυπίδης, γι' αυτό και οι Ηρακλειδείς θα δέσουν τώρα στο άρμα του Σαββίδη. Στο άλλος μας βγήκε γιατί έλεγε ότι είναι από το παραπέτασμα.
Αν δεν είχε έρθει και αυτός από το παραπέταγμα σε εμάς, εμείς θα ήμασταν κάπου μεταξύ του Ηρακλή και του Άρη. Κάτι παρόμοιο θα ήμασταν αν δεν είχε έρθει και αυτός ο Σαββίδης σε εμάς. Οπότε δεν πρόκειται να στρώσει αυτή η κατάσταση. Τον αγαπάτε τον Σαββίδη, γιατί θα ήσασταν Αρούλης, ναι, και Αεκούλα, θα ήσασταν. Θα πέφτατε την κατηγορία. Αυτή είναι, ναι, η αλήθεια. Αυτή, ναι, είναι η αλήθεια. Ναι. Θέλουμε να γι' αυτό το λόγο φαίνεται. Γι' αυτό το λόγο φαίνεται ότι δεν του ασκείται και κάποια κριτική πιο σκληρή το Σαββίδη. Καταλαβαίνετε, κατανοείτε ότι είναι ο σωτήρας σας. Έτσι. Δηλαδή, εμείς δεν έχουμε ξεχάσει ούτε τον Παγόνη, ούτε τον Γούμενο, ούτε και τον Καμπάνη. Το θυμάσαι το Φέδο Γεωργίτσι, λέει, που ήθελε να πάρει τον ΠΑΟΚ. Ξέρω εγώ, και κάτι μυστήρια ονόματα τα οποία έχουν περάσει και έχουν πληγώσει την ομάδα. Ευτυχώς. Καλά είναι άνθρωπος, με τον Πατερούλη. Λες. Έτσι, μια χαρά είναι, μια χαρά είναι. Ιδάλλως θα ήμασταν κάτι ενδιάμεσο στον Άρη και στον Ηρακλή και θα λέγαμε κι εμείς. Θα παρακαλάγατε τον Τσίπρα, θα παρακαλάγατε τον Κοντονίδη. Αυτή είναι η αλήθεια, δεν είναι ψέματα. Φίλε, τέρμα οι συναισθηματισμοί πλέον. Δεν χωράνε στο ποδόσφαιρο. Τα φράγκα παίζουν το μοναδικό ρόλο. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα είναι παραμύθια και για να γεμίζουν, ξέρεις, οι τσέπες. Άρα το ΠΑΟΚΙ κάνει του μπέκα, κάνει του μπέκα στο Σαββίδη, στο αγωνιστικό κομμάτι, εφόσον γνωρίζει ότι ο Σαββίδης είναι ο σωτήρας του. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Πιστεύουμε ότι θα μάθει κιόλας, δηλαδή θα περάσουν άλλα 2-3 χρόνια, θα ξοδέψει φράγκα και σε κάποια φάση. Θα του φάνε άλλα 5 εκατομμύρια σε αυτά, ναι. Θα του φάει, θα βάλει μια, θα μάθει μπάλα, να πούμε, ναι. Έτσι. Και θα φτάσουμε κι εμείς σε κάποια φάση να ανταγωνιστούμε τον Ολυμπιακό, που δικαίως δεν μπορούμε να τον ανταγωνιστούμε. Ναι. Έτσι, γιατί αυτά τα οποία γίνονται σήμερα στον ΠΑΟΚ, στον Ολυμπιακό έχουν γίνει δεκαετίες πριν. Είσαι μετά τον Αλαφούζο, αυτός που λέει δικαίως και... Ολυμπιακός είναι εκεί που είναι. Ρε, δεν είναι και, ψέματα αυτά. Μπας και τώρα... οι κυψέλες στα αυτιά μου ακούνε άλλα πράγματα. Σίγουρα το είπες αυτό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Αθανασιάδης, δε που λέγαμε για τον Αθανασιάδη, ναι, πέρσι όταν πήγε να ανανεώσει το συμβόλαιο, ήθελε να το παίξει ηγέτης του ΠΑΟΚ. Εφόσον θες να το παίξει ηγέτης και σημαία, θα σου σπάσει και το αυτοκίνητο, θα φας και τα μπινελίκια σου. Έτσι είναι οι ηγέτες. Ο Ολυμπιακός δεν έχει ηγέτη. Τα έχει ξεπεράσει πλέον αυτά τα πράγματα. Στον Ολυμπιακό παίζουν ρόλο τα φράγκα. Σου λέει, εγώ θέλω να μπω στο Champions League, γιατί εκεί είναι η μαρμίτα, η χοντρή. Θα μπω με οποιονδήποτε τρόπο. Τέρμα και τελείωση. Δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι απέναντι. Και δεν υπάρχει ούτε ο Πάντος όπως υπήρχε παλαιότερα, ούτε ξέρω εγώ ο Μητρόπουλος όπως υπήρχε παλαιότερα σαν σημαία, ή ο Συνετόπουλος ή οποιοδήποτε. Έτσι. Σήμερα θα πάρουμε τον Κασάμι, τον Α, τον Β που είναι καλοί παίκτες, θα τους βάλουμε να παίξουν και δεν υπάρχουν σημαίες. Όταν κάνουμε κι εμείς, όταν φτάσουμε κι εμείς σε αυτό το σημείο μετά από μερικά χρόνια που πιστεύω ότι θα φτάσει και ο ΠΑΟΚ, τότε θα είναι και σε θέση να ανταγωνιστεί τον Ολυμπιακό. Σήμερα όμως δικαίως δεν μπορεί να τον ανταγωνιστεί. Τώρα κάτι ψιλοσφυρίγματα, κάτι χεράκια και πέναλτι που δεν δίνονται, φυσικά δεν θα δοθούν στον Ολυμπιακό ή θα δοθούν και δεν θα δοθούν στον ΠΑΟΚ ή θα δοθούν. Αυτό είναι λογικό. Λογικότατο. Μάλιστα, τα λέμε. Μάλιστα. Για χαρά. Τα βλέπει κοινικά, τα βλέπει λογικά, τα βλέπει όπως είναι και όχι συναισθηματικά και όχι όπως θα ήθελε να είναι. Μάλιστα. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα, Κωστή. Καλημέρα, κύριε. Τι γίνεται, Παοξής από Κορδελιό. Τι έβλεπες, τηλεόραση έβλεπες προηγουμένως? Όχι, ρε, στη δουλειά είμαι. Ρε. Α, δουλεύεις και εσύ βράδυ. Έλα. Βράδυ, μέχρι το πρωί μαζί με τον Γιάννη θα σχολάσω. Έτσι. Από τα αλουμίνια είμαι, με ξέρει ο Φώτης. Εντάξει. Καλημέρα σου. Είναι. Έλα. Τι κάνει. Καλημέρα και σε αυτό. Καλά, εσύ. Εντάξει, πριν είχα στην αρχή που άνοιξε τις γραμμές, σε πήρα δεύτερο σήμερα που έπεσα. Αλλά λέω κάτι, θα σε πάω στο τέλος να ακούσω λίγο τις γνώμες των αλλών και μετά. Να δω τι θα πούνε. Ρε, εσύ, πριν να πάρω την πρώτη φορά, θα σου έλεγα αυτό για βοήθεια στον Ηρακλή με δανεικούς και έτσι. Ας πάρει κανένα και τέτοια. Αλλά ρε, εσύ, αυτή είναι πιο κομπλεξική από τους άλλους. Πιο κομπλεξική από τους άλλους. Όταν λες από τους άλλους, τι εννοείς, ποιοι είναι οι άλλοι? Οι άλλοι, οι Αριανοί, που το παραδέχτηκαν πλέον. Ότι? Ότι χωρίς βοήθεια δεν πάμε πουθενά. Ναι. Αλλά αυτοί ρε εσύ, όχι οι δανεικτούς παίκτες, ούτε το σαμπουάν από τον μπάνιο δεν θα τους δώσουμε. Ούτε το σαμπουάν, που ούτε πλέον νερό δεν έχουν να κάνουν μπάνιο, να πούμε. Ναι. Τα τάρταρα και πιο κάτω στα τάρταρα. Δεν γουστάρεις, να... ναι. Ναι, ο άλλος τι ήταν, ο άλλος που βγήκε ρε εσύ και έλεγε από εδώ και ξύλο και λαγή και από εδώ. Αυτός κανένας 20χρονος πρέπει να ήταν, σίγουρα. Δεν εξηγεί τα λέει. Εντάξει, ο 20χρονος έχει την άποψή του, είναι 20 χρονών, είναι μέλος της κοινωνίας, πώς θα γίνει. Μάλιστα, δεν έχει νιώσει ακόμα μάλλον σώμα με σώμα, γι' αυτό μιλήσω. Τέλος πάντων, δεν θα ασχοληθώ με αυτό γιατί
Ο κάθε, κοίταξε, ένας 20χρονος το αίμα του βράζει. Εντάξει, τα βλέπει τα πράγματα διαφορετικά. Εντάξει, δεν θα το μαλώσουμε. Θα το μαλώσουμε, αλλά και αυτά που λέμε σε ραδιόφωνα προσέχουμε τι λέμε, εντάξει. Και εντάξει ρε παιδί μου, και εμείς πριν 30 χρόνια, 20 χρόνια που δεν είχαμε ραδιόφωνα και τα λοιπά, πλακωνόμασταν στα μπουνίδια. Ωραία, και τώρα γίνονται αυτά, αλλά εντάξει. Συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν. Όταν είσαι οργανωμένος, συνδεσμίδης και τα λοιπά, είσαι και μάχημος. Πώς θα γίνει. Δεν είσαι μάχημος. Πώς δεν είσαι, εντάξει. Λοιπόν. Συμφωνώ και με τον προηγούμενο φίλο τον Παοξή από την Ξάνθη, τα είπε πολύ ωραία. Πάντως τους παοξίδες σας ακούω λίγο ξενέρωτους. Για ποιο λόγο ξενέρωτους? Ή δεν ξέρω τώρα. Είχατε προσδοκίες για πρωτάθλημα, χάσατε στο Καραϊσκάκι, χάσατε βαθμού στη Νέα Σμύρνη, παίχτες σας φέρανε μάπα στα χαφ, ο Κλάους δεν φορμαρίστηκε φέτος, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε πολύ άσχημα, υπήρχε μια προσδοκία και από τους τρεις να τον φάτε λάχανο, δεν βγήκε ο Νοέμβρης, πρωταθλητής Ολυμπιακός. Δεν εξενέρα μωρέ αυτό τώρα. Δεν εξενέρα. Κάθε χρόνο τα ίδια πράγματα δεν είναι. Το ίδιο πράγμα, δεν είναι κάθε χρόνο τα ίδια πράγματα. Φέτος υπήρχε μια προσδοκία, μια κρυφή επιθυμία. Ένα αυτό πώς, τι. Τα ίδια περίμενα, θα πω κάτι. Φάνηκε αυτό με τον Άγιαξ. Ότι η ομάδα εκεί δεν τραβούσε. Φάνηκε αυτό το παιχνίδι από τον Αύγουστο. Φαίνονταν, το είχε πει και εσύ, ότι δεν τραβούσε. Εκτός τώρα, άμα ξέρω εγώ, γίνει κανένα θαύμα και Δευτέρα παρουσία και μετά τα Χριστούγεννα να πούμε στο δεύτερο γύρο, αλλάξουν τα πράγματα που δεν το νομίζω. Κλείσε μη. Σε βλέπω μαλθακό. Επόμενος κύριος. Ποιο ζωντάνια. Είπαμε. Καλημέρα. Ραπ. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι που έπεσα πριν. Εσύ είσαι που έπεσες. Έλα. Πριν το break. Έλα. Θέλω να σε ρωτήσω και κάτι ακόμα. Πιστεύεις ότι ο Περέιρα θα μπορέσει να παίξει βασικός ή θα χρησιμοποιηθεί ο Κουλούρης? Γιατί ο Περέιρα συνήθως παίζει πίσω από τον επιθετικό. Φίλε, είτε παίξει ο Περέιρα είτε παίξει ο Κουλούρης. Ο Κουλούρης είναι βγαλμένος από το ίδιο εργοστάσιο που έχει βγει ο Περέιρα. Ναι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή, τον είδα τώρα δύο ευκαιρίες. Πάει με την Ξάνθη, πλασάρει τέτα τέτ χαμηλά πάνω στον τερματοφύλακα. Με την Ξάνθη. Λέω, γαμώ το τι είναι αυτό, πλασέ, ξέρω εγώ. Ας μην γκρινιάξω, λέω, πάει στη Βέρεια. Από offside φεύγει μισό μέτρο. Σου ακυρώνουν τον γκολ το κανονικό. Και βάλε και ένα offside, πάει με τη φτέρνα την πλατιά εκεί πέρα, χτύπημα της μπάλας, αντί να την πάει με το κουντουπιέ, τη χτυπάει με τη φτέρνα, τη χτυπάει πάνω στον τερματοφύλακα της Βέρειας, το Λόπες, φιάνεται η ευκαιρία. Μετά, δεν έχει την τρίπλα τη διείσδυση, δεν έχει τώρα. Είναι δηλαδή, βγάλαμε τον Κλάους από εκεί, βάλαμε τον Κουλούρη, πιο νέο σε ηλικία, τεφορμανίστηκε ο φόρμας, βάλαμε έναν ίδιον. Ο Περέιρα, απ' την άλλη, μίλησε πολύ ωραία σήμερα στο ραδιόφωνο, τα έχω πει και εγώ αυτά τα ίδια, ο Δηλμπέρης. Λέει, είναι πάρα πολύ καλός, σαν δεύτερος φορ, ο Περέιρα. Σαν να σας λέει, εννιάρη μόνο του, δεν μπορεί να παίξει κι αυτός. Μπορεί να παίξει ή 4-4-2 δεύτερο φορ, να έχει τη μεγάλη κίνηση, ή 3-5-2 δεύτερο φορ. Πιο καθαρά, πιο ποδοσφαιρικά, πιο ωραία από το Δηλμπέρη, δεν μίλησε κανένας. Αυτός είναι. Και λέει πολύ σωστά ο Δηλμπέρης, δεν μπορεί να παίξει το παιδί στη γραμμή. Δεν είναι παίκτης γραμμής. Πολύ ωραία τοποθέτηση ποδοσφαιρική. Έχει, να ακουστεί σε αυτή την πόλη και μια ποδοσφαιρική άποψη, λογική, σωστή, τεκμηριωμένη. Και πριν από δύο λεπτά διάβασα ύποπτο για χειραγώγηση ΠΑΟΚ ΑΕΛ του Κυπέλλου. Ύποπτο για χειραγώγηση το ΠΑΟΚ ΑΕΛ. ΑΕΛ του Κυπέλλου. Να σου πω κάτι. Άμα μπω στη διαδικασία, το Ολυμπιακό Βέρεια, το ΠΑΟΚ Βέρεια, το ΠΑΟΚ ΑΕΛ, το Ολυμπιακό Καλονί, το Πλατανιάς αυτό κτλ., δεν θα. Δηλαδή, τα ύποπτα ματς, τα ύποπτα ματς, δεν χρειάζεται να βγει να μου πει η UEFA είναι ύποπτο αυτό. Κάνει μπαμ, ποιο είναι ύποπτο. Μπαμ. Τώρα το ΠΑΟΚ Λάρισα, τι ύποπτο κτλ. Κλάει μάι, σιγά μην ασχοληθώ τώρα. Εδώ δεν ασχολήθηκε ο εισαγγελέας με το Ολυμπιακό Βέρεια. Γιατί να ασχοληθεί με το ΠΑΟΚ Λάρισα. Γιατί. Ασχολήθηκαν με ένα καράβι που είσαι με δύο τόνους ηρωίνη, θα ασχοληθούν με το. Για χαρά, επόμενη γραμμή. Καλημέρα κύριε. Ναι. Καλημέρα Κωστή. Καλημέρα κύριε. Με νοιάζει εμένα τι έγινε στο ΠΑΟΚ Λάρισα. Με νοιάζει τι έγινε στο Ολυμπιακό Βέρεια. Με νοιάζει τι έγινε στο Αγροτικό Αστέρα, ξέρω εγώ, Γιάννενα.
Τι με νοιάζει εμένα. Εμένα θα με νοιάξει άμα το ξέρω και το παίξω. Κονομήσω, βγάλω τη χρονιά μου κτλ. Άμα δεν το ξέρω, τι να με νοιάξει. Να το παίξω εξηγιαντή του ποδοσφαίρου. Αφού δεν το θέλω εξηγιαμένο το ποδόσφαιρο. Ούτε εγώ, ούτε εσείς που ακούτε, ούτε αυτοί που το διοικούν, ούτε αυτοί που το παίζουν. Συνεχίστε, κύριε. Αυτό είναι λοιπόν και το χειρότερό σου. Και να το εξηγήσω τι εννοώ. Δεν πρέπει να είσαι τα καλά σου γενικώς. Όχι ότι φταίς εσύ. Απλά πολύ σόφτοι οι Ηρακλειδείς φύγανε εκείνα τα παιδάκια τα οποία παίρνανε και καραμπάχα από την εκπομπή. Δεν ακούγονται. Δεν ακούγονται τα παιδάκια οι Αργιανοί που καραμπάχα από την εκπομπή. Μπάχαλο! Δεν ακούγονται οι Παοξίδες που καραμπάχα από την εκπομπή. Αρχίζουν να πέφτουν οι εντάσεις. Και δεν πρέπει να νιώθεις καλά, γιατί σε soft καταστάσεις εσύ είσαι λίγο... Δεν μ' αρέσουν οι soft καταστάσεις, αυτό είναι αλήθεια. Το καταλαβαίνεις. Αυτό διαπιστώνω τώρα στις ελευθερίες. Κάπου, κάπου όμως, πρόσεξε να δεις. Είτε είναι αυτοκίνητο, είτε είναι οργανισμός, είτε είναι στο σχολείο. Η μεγάλη ένταση κάπου πρέπει να περνάει και ένα, ας πούμε, κομματάκι ηρεμίας κτλ. Εμένα δεν μ' αρέσει, για να σου πω έτσι... Ανασυντάσσεται, αυτό είναι, εντάξει, συμφωνώ. Ναι. Αλλά εδώ τι δεν μ' αρέσει όντως, εμένα μ' αρέσουν τα παθιάρικα πράγματα. Άρα. Γενικότερα. Δηλαδή, βλέπω τα μάξι μου πάω να φύγει πρώτη Δευτέρα, δεν έχει γκάζι. Θέλω να χωθώ και τα λοιπά. Δηλαδή, λέω, σκάω από μέσα μου, κατάλαβες. Δεν μ' αρέσει αυτό το... Μ' αρέσει η αδρεναλίνη να πετάγεται. Δηλαδή, με βάζει ο δάσκαλος με ένα χοντρό να παίξω σπάρινγκ. Το λέω, βάλε με έναν καλό να με δείρει, να το γουστάρω, να γίνω καλύτερος. Μου λέει δεν είσαι ακόμα, ας πούμε, σε κατάσταση να παίξεις με αυτόν που παίζει στο ring. Βάλε με, του λέω. Βαράει ο άλλος, με κάνει μπαούλο. Το ευχαριστιέμαι πιο πολύ που με κάνει μπαούλο ο άλλος και δεν προλαβαίνω να τη στρώω, παρά να με βάλει με ένα βρουτόταυρο που αργεί να στρίψει να κάνει να ράνει. Δηλαδή ο κόλος μου ψάχνει τη φασαρία, την ίντριγκα. Μα ακριβώς εκεί πάνω είναι αυτό που λέω. Ότι είσαι άνθρωπος της ίντριγκας, καλώς εγνώμη, έτσι. Τη ίντριγκα να ανεβαίνουν οι εντάσεις, να ανάβουν τα αίματα. Ναι! Αυτό το πράγμα. Αυτό το soft δεν το θέλω. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν είναι του χαρακτήρα μου. Έχεις δίκιο απόλυτο. Πεθαίνει αυτό όμως. Κάτσε. Μη, άκουσε. Θα σου δώσω μια, θα σου δώσω μια απάντηση. Θα σου δώσω μια απάντηση. Άκουμε, άκουμε. Άκουμε. Εγώ από εμπειρία θα σου μιλήσω. Καταρχήν σήμερα τι έκανα για να μαλώσω. Τι έκανα. Πήγα σε ένα στενό που είχα προτεραιότητα, το οποίο είναι κατά 99% αυτός που περνάει από την άλλη μεριά, νομίζω ότι έχει αυτός προτεραιότητα. Ναι. Και λέω τώρα θα βγω και να με βρίσει ο άλλος να του τυχωθώ. Γίνεται το σκηνικό που λες. Φωνάζει ο άλλος, ρε φίλε, τι κάνεις να με... Συγγνώμη ρε φιλαράκι, του λέω, στα δεξιά με έχεις. Καλά λέει, εσύ βγαίνεις από το στενό, λέω, με έχεις στα δεξιά. Αφού έχεις λέει stop, παρακαλώ κύριε, λέω, υπάρχει stop. Έλα ρε φίλε τώρα, έλα ρε, δεν ξέρεις να οδηγάς, του λέω. Τώρα γίνει φασαρία, επίτηδες. Γιατί? Γιατί δύο μέρες, τρεις, είμαι σε κατάσταση ηρεμίας. Εγώ σε κατάλαβα, μια εβδομάδα τώρα είσαι έτσι. Ναι, ψάχνομαι κι εγώ. Εγώ πήρα τηλέφωνο να σου πω ότι δεν είσαι καλά, δεν νιώθεις καλά. Λέω το δάσκαλο στο box, θέλω να δείρω ένα συνάδελφό μου, που, όχι ας πούμε ένα δημοσιογράφο, θέλω να τον πλακώσω, λέω. Μου λέει γιατί είναι καλή τέτοια πράγμα, σε παρακαλώ, του λέω, θέλω να μου δώσεις το πεντάρι, το εξάρι, το πεντάρι, το εξάρι. Το τριάρι το τσέζα, γιατί είναι, λέω, ψηλός αυτός. Θέλω, λέω, από κάτω να του τις δίνω. Μου λέει, θα του πάει στο σαγόν. Όχι, του λέω, το σπάσω. Μα λέει, θα πληρώσω. Όχι, του λέω, να πληρώσω. Αρκεί να το νιώσω αυτό, να το ευχαριστηθώ. Τώρα, όσον αφορά το πάθος. Σε αυτή τη χώρα, αν δεν έχει πάθος ο ΠΑΟΚ με τον Άρη, ο θύρα 4 με τη θύρα 3 και τα λοιπά, βγαίνει πάθος αλλού. Θα στο γυρίσω εγώ στο πολιτικό. Θες τώρα σε ένα τέταρτο να βγάζω κομμουνιστές με χρυσαυγίτες να γίνει της Πόπης? Δεν θέλω. Σήμερα δεν θέλω. Πάμε για ποδόσφαιρο τώρα. Δεν μιλάμε. Α, για μπάλα. Κοίταξε να δεις. Ναι. Εγώ είμαι χαμελέοντας. Μπάλα. Ναι. Μπάλα. Όντως, όταν γίνει soft. Όταν γίνει soft. Και ξέρεις. Ναι. Θα το γυρίσεις εκεί που έχει πάθος. Μπορεί να έχει πάθος καζατζηδική εναντίον ροκάδων. Μπορεί να έχει πάθος χριστιανή καθολική εναντίον χριστιανή ορθόδοξη. Ευαγγελική εναντίον προτεσταντών. Θα σου βάλω εγώ, δηλαδή είναι ένα γουστάρο να το κάνω. Σήμερα, συγγνώμη, ήθελα, επειδή είδα πολύ Ευρώπη και σημείωσα πάρα πολλά πράγματα, να μιλήσω λίγο για μπάλα ευρωπαϊκή, έτσι να γουστάρω λίγο κτλ. Ξέρω ότι δεν θα εισακουστώ μιλώντας για ποδόσφαιρο και θέλω να απαντήσω
σε αυτούς που λένε ότι εσύ θέλεις την ίντριγκα και δεν θες ποιότητα κτλ. Όταν σου δίνω ποιότητα, δεν πέφτει ακροματικότητα μεγάλη. Άρα εσύ δεν θες ποιότητα, καριολίκη θέλεις. Εγώ δεν είπα ότι δεν θες ποιότητα. Ναι. Είπα ότι σ' αρέσει η ίντρικα και όταν δεν υπάρχει είσαι πιο πεσμένος. 100%. Με έχεις ψυχολογήσει 500%. Έτσι. Είναι απόλυτο, είναι απόλυτα σωστό αυτό που λες. Όταν υπάρχει ίντρικα και ποιότητα. Α, ακόμα καλύτερα. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να συμβεί. Ναι. Ποιος είπε ότι η ίντρικα, πώς το λένε, απαγορεύει την ποιότητα. Σωστό. Αυτό είναι καλύτερο αν υπάρχει τέτοιο συνδυασμό. Άνθρωποι παθιασμένοι οι οποίοι έχουν και γνώσεις. Δεν το κατάλαβα. Κακό είναι αυτό. Όχι. Αλλά δεν το βρίσκεις εδώ. Δύσκολα. Είναι δύσκολο να το βρεις το μαμημένο. Μόνο ποιότητα. Η ποιότητα δεν ασχολείται, οπότε ας. Άντε καλή σου μέρα. Να σε γερός. Να σε καλά. Γεια χαρά. Ωραίος. Ωραία το ψυχολόγησε. Βεβαίως. Το είδε πολύ ωραία ο τύπος. Πάμε στο τελευταίο για σήμερα, ναι, αν υπάρχει. Έπεσε, έχω 5 λεπτά καιρό να πάρω έναν τελευταίο. Πάμε στον τελευταίο. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Είμαι φίλος από τη Θεσσαλονίκη, Δυτικές Νικές Αμπελόκηπους ΡΑΠ. Έλα, ρε. Έχω πάρει αρκετές φορές και στην εκπομπή. Ναι. Αλλά κυρίως μιλάω μασλαμά. Τώρα μου είπε... Μασλαμάς για αστρεντερίτιδες αυτά... περαστικά να το πούμε. Περαστικά, ναι. Έτσι. Τώρα με έδωσε μεγάλη χαρά γιατί περιμένω όλη αυτή τη βδομάδα και την προηγούμενη που δεν είχαμε εδώ Super League. Ναι. Εγώ είμαι μεγάλος φαν της Manchester United. Έχουμε ξαναμιλήσει, μπορεί να με θυμάσαι. Ναι. Για πες μου, είδες το match. Όλα, δεν έχω χάσει ούτε ένα match. Ναι. Το είδες. Ήταν καλύτερη η Manchester United από την Arsenal και δικαιούτο την νίκη. Δικαιούτο την νίκη. Ήταν βέβαια ένα παιχνίδι χαμηλής έντασης και ρυθμού. Εντάξει, με πολύ προσεκτικό το Βενγκέρ, με πάρα πολύ προσεκτικό το Βενγκέρ, με την United να προωθεί τον Ντογκμπά από τα χαφ, τα αμυντικά μπροστά, εντάξει, πέταξε έξω το Ρούνεϊ, έξω τον ψηλό, πώς το λένε, τον Μηταρά, τον... Ο Ιμπραϊμόβιτς είχε συμπληρώσει κάρτες. Ναι, έπαιξε ο, ποιος το λένε, ο Ράσφορντ έπαιξε. Ο Ράσφορντ. Ο Ράσφορντ, λίγα πράγματα, ο Ράσφορντ, και ο Μαρσιάλ λίγα πράγματα. Κοίταξε όμως, όλο το παιχνίδι πήγε από τη δεξιά πλευρά με τον Βαλένσια και τον Μάτα. Πήγε μονόπατα. Πήγε μονόπατα. Πήγε μονόπατα με τον Βαλένσια. Το καλύτερο σου παίκτη. Κοίτα, άκου να δεις. Όταν ο καλύτερος παίκτης της Manchester United είναι ο δεξιός ο μπακ, έχω θέμα τώρα. Δεν ξέρω εσύ τι λες. Ναι, άκου να σου πω. Βαλένσια είχε σκιστεί. Τι κούρσες, τι μπούκες, τι μπαίνε διαγώνια και μέσα. Και τους έβαλε τα γυαλιά όλους. Ναι. Ναι, εγώ έχω ζήσει, εντάξει, αγαπημένος παίκτης είναι ο Ρούνεϊ, σκέψου. Έχω πάει και με τον Ολυμπιακό όταν είχε έρθει εδώ. Ναι. Στο Καραϊσκάκη κάτω κατέβηκε. Ο Ρούνεϊ τον έβαλε φορ, έτσι. Στο 60 έβγαλε το Μάρσιαλ, τράβηξε αν θυμάμαι καλά το Ράσφορντ αριστερά. Κάτι ναι. Τέτοια έκανε. Μάτα όχι, ψέματα. Τέλος πάντων, Ρούνεϊ μπροστά. Ρούνεϊ φορ. Μάτα ναι. Δεξιά, κανονικά ρε παιδί μου, δεν άλλαξε την τριάδα στα χαφ, ο, πώς τον λένε, ο Βεγγέρ, ο, πώς τον λένε, έβαλε Ρούνεϊ 9, Ράσφορντ έξω αριστερά, Ντογκμπά δεκάρι, Μάτα δεξιά, ναι, Ντογκμπά δεκάρι, μετά ναι. Το 60. Και εκείνο που ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί δεν ξέρω στον πάγκο τι είχες, φτάνει το μάτς το 85, βάζει αυτό στο Ζηρού. Βάζει Τσάμπερλεϊν, Ζηρού, έβαλε πολλούς, όλους στο τέλος τους έβαλε. Έβαλε το Τζάκα στα χαφ. Πιο δημιουργικό από τον Κόκλεν που είναι πιο αμυντικός. Αλλά το ερώτημα είναι το εξής. Βάζει τον Ζηρού στο 72. Ναι. Εσύ τρίτο στόπερ έχεις να βάλεις 5 λεπτά να κρατήσεις το 1-0. Ποιον έχεις εκεί? Ένα center back ρε, δεν έχει ολόκληρη United να βάλει. Πρέπει να βάλει δηλαδή, συγγνώμη. Πρέπει να βάλει, συγγνώμη, με συγχωρείς, το εξάρτητο Σνάιντρελεν, πώς το λένε. Δεν. Κάτι βγήκε και είπε μετά ότι δεν ήθελε να βάλει τον Σνάιντερλιν. Γιατί τον έβαλε τότε? Λάθος. Ο μόνος center back, Μπαρούφες, ο μόνος center back που δεν είναι ούτε καν καθαρό όμως center back που είχαμε εκεί πάγκο ήταν ο Μπλίντ, ο οποίος... Έπαιξε αριστερό back, στη θέση του Νταρνιάν. Ναι, ήταν ο μόνος. Ναι. Δηλαδή σκέψε ο Νταρνιάν είναι δεξί back. Δηλαδή, με ανάποδο πόδι έπαιξε τον αριστερό back, ναι.
Δεν έχουμε άμυνα πίσω. Smalling by G τραυματίες εδώ και τρεις εβδομάδες. Με τον Ρόχο και τον Τζόνς την έβγαλες. Ο Τζόνς έπαιξε πολύ καλά. Όλοι δεξιό στόπερ ήταν. Δεν έπαιξε δεξιμπάκ, δεξιμπάκ έπαιξε ο Βαλένσια. Ναι, δεξιό στόπερ λέω έπαιξε. Α, ναι. Όλη η δεξιά πλευρά της United ήταν πολύ καλή και πάρα πολύ μέτρια η αριστερή πλευρά. Δηλαδή, αν χωρίς τη Manchester United στη μέση του γηπέδου, έχεις μια πολύ καλή πλευρά δεξιά και μια πολύ κακή αριστερά. Συμφωνώ απόλυτα. Κάτι πήγε να κάνει με τον Rashford αριστερά και τον Blit, δεν του βγήκε. Αυτό που ήθελα να σου πω είναι το τρίτο μάτι στην έδρα που παίζουμε καλύτερα. Το άλλο είναι με τη Stoke και το άλλο με την Burnley. Ναι. Και στα τρία αυτά μάτς φέραμε χ. Και έχουμε χάσει με την Burnley 37 ευκαιρίες, με τη Stoke άλλες πόσες. Και τώρα με την Arsenal μας πήρε το χ στο 80, στο 88. Ναι. Αν από όλα αυτά τα μάτς είχαμε νικήσει, τώρα θα ήμασταν 25 βαθμούς, δεύτερη-τρίτη βαθμολογία. Αυτό κάτι σημαίνει όμως. Αυτό σημαίνει ότι θέλουμε κάποιον άνθρωπο μπροστά, γρήγορο, γιατί πλέον στο ποδόσφαιρο μόνο γρήγορο επιθετικούς πρέπει να έχουμε. Να καρφώνει την μπάλα στα δίχτυα. Κοίταξε, όταν δοκίμασε Ρούνε η 19η και πώς το λένε, τον ψηλό σεντερφόρ και τον ντογκμπαχ αμυντικό χαφ, εκεί έχασε το κέντρο του, νομίζω. Στην αρχή, όταν πρώτο έφτιαξε την εντεκάδα, ρε παιδί μου, τα πρώτα μάτς που έβλεπα εγώ. Όταν παίζει ο Ερέρα με τον Πογκμπά, ο Ερέρα κρατιέται πίσω, ο Πογκμπά είναι ελεύθερος. Αν παίξει ο Φελαϊνί με τον Πογκμπά, χαραμίζεται τα 90 εκατομμύρια του Πογκμπά. Γιατί γυρνάει. Πάντως δεν χαίρεσαι να τη βλέπεις στη United. Σε σχέση με πέρσι χαίρομαι. Ναι. Σε σχέση με πέρσι χαίρομαι. Μην ξεχνάς τις καινοτομίες που έκανε η Τσέλσι. Άλλαξε σύστημα, έδιωξε 4-5 παίκτες βασικούς. Έκανε μεταμόρφωση σε ένα χρόνο. Ενώ εσύ. Η Τσέλσι και πέρσι είχε καλούς παίκτες. Απλά ήθελα να διώξει το Μουρίνιο. Εντάξει. Αυτό. Ποιος δεν έπαιζε. Πέρσι δεν έπαιζε ο Αζάρ. Φέτος ο Αζάρ είναι από τους καλύτερους παίκτες στην Ευρώπη. Ο Κώστα δεν έπαιζε. Μόνο ο Βίλιαν έπαιζε πέρσι. Φέτος η Τσέλσι είναι μαγική. Είναι πολύ ωραία. Την απολαμβάνω πάρα πολύ. Γιατί εγώ μόνο αγγλικό πρωτάθλημα βλέπω. Α, δεν βλέπεις τίποτα άλλο. Δηλαδή την Μπαρσελόνα δεν κάθισες να τη δεις. Α, όχι, τα βλέπω. Απλά δεν ασχολούμαι. Ναι. Ναι. Μόνο με αυτά. Δηλαδή εσύ το Σαββατοκύριακο βλέπεις μόνο Αγγλία. Όχι, 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 εσύ το Σαββατοκύριακο βλέπεις.